Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στον FM. Ζάχος Ντρούλινγκ στο μικρόφωνο, Τάσος Τρέγιας. Δίπλα του Στέλιος Παπαντονίου, guest star, η έκπληξη. Τριπλέτα σήμερα. Τριαδούλα. Ηχοληψία. Ηχοληψία, Ιωάννης Ζάτσης, ο μέγιστος ηχολήπτης εδώ του Λιμπέρο. Γεια σου, Ιωάννη, ο οποίος λάμπει σήμερα, το βλέπω. Λάμπει ολοκληρωτικά. Έτοιμο για έξοδο. Έχω την εντύπωση ότι μετά τις 12, μετά τη 1, θα σκοράρει ο Ιωάννης σήμερα. Γιατί έχει αρκετά φυσική κατάσταση μετά τα άπειρα χιλιόμετρα που διανύει με το υπέροχο πανάκριβο ποδήλατό του, το οποίο το προστατεύει φαίνοντας και παρκάροντας το δίπλα στην τουαλέτα μας. Τρελιά. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Τρελιά, στην έκθεση ήσουν καλός. Όχι. Όχι, Όχι, φίλε. Πολύ ρε φίλε. Πολύ, φίλε, δηλαδή... φίλε, γραμματικές γνώσεις είμαι σκράπα. Απορώ πως κάνω ραδιόφωνο, ειλικρινά. Ναι. Δεν το έχω με το λόγο, ειλικρινά. Είμαι απόφυτος, όπως με είχε πει δημοτικού εσύ. Λίγο παραπάνω, δεν είμαι απόφυτος δημοτικού. Είμαι απόφυτος, απόφυτος τεχνικής σχολής του ΟΑΕΔ. Αλλά στα 42 φρόντισα. Πήγα και έβγαλα τεχνικό λύκειο. Πήρα πτυχίο ΕΠΑΛ δομικών έργων. Μπράβο. Γι' αυτό το και είπαμε, σε γι' αυτό και συνεχίζω να κάνω. Όχι άλλο. Αυτό δεν αλλά είμαι σχέση. Βόδι, ρε παιδί μου. Στο χειρισμό του λόγου. Είμαι ζώο. Στο χειρισμό του λόγου μπορεί να μείνει, α πούμε, καλώ λέμε, και να είσαι στο γραπτό λόγο. Αν και εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό, αλλά μπορεί να συμβαίνει. Γιατί εδώ τώρα έκανε μία πρόταση για το Γιάννη και έβαλε καμιά 15 κοσμητικά επίθετα. Ας πούμε, το εμπλούτησε πολύ το πράγμα. Αυτό είναι από το σάλιο που έχει παραμείνει. Ωραία. Μέσα στον εγκέφαλο και είναι φυτεμένο μέσα μου από την εποχή που ήμουν ελεύθερο. Καμάκι, που έκανε καμάκι. Καμάκι δεν έχω κάνει ποτέ σε γυναίκα. Τι έκανε. Καμάκι δεν έχω κάνει ποτέ σε γυναίκα. Μου αρέσει ο αυθορμητισμό. Ναι. Μου αρέσει το δημοσίευμα. Στην γνωριμία, ρε παιδί μου, ναι, ξέρω. Δεν έχει κλασική ατάκα. Μπήκαμε σε ένα κολόμπαρο, ξέρω εγώ, πια με διοξίδια. Με κοίταξε η κουκουρούκου, την κοίταξα εγώ, ξέρω εγώ. Δεν έχω, γι' αυτό δεν έχω φίλες. Ναι. Έλα εδώ, κοπελιά, τι ξέρω, γουστάρες. Ναι. Ναι, ωραία, πάμε, φύγαμε. Φύγαμε. Πάμε για αλλού, ξέρω εγώ, τα πούμε πριβέ. Αλλά να σταματήσω έτσι με τη μηχανή, γιατί είχα μηχανές από μικρό. Με τα αμάξι μου. Ωραία. Να σταματήσω όπως κάνουν κάτι μπουρτζόβλαχοι στη στάση, κοπελιά να σε εξυπηρετήσω. Έλα, μπες μέσα γιατί βρέχει, ξέρω εγώ, έλα να μυρίσεις το άρωμά μου ή έλα να δεις τι ωραίο αμάξι έχω και τα λάστιχα που είναι φαρδιά και τα μπαντούμπα βαράει το στερεοφωνικό, το Pioneer που έλεγε ο συγχωρημένος ο Χάρη Κλίν. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Αυτή είναι καληνυχτάκηδες. Να μας πει ο που είναι νεαρός. Εντάξει, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο για το πρώτο διάλειμμα, έτσι κι αλλιώς. Θα διαβάσουμε και τους υποστηρικτές. Εντάξει. Όχι, λέω να μας πει ο Στέλιος. Αν τώρα η νεολαία, γιατί είναι νεοπαιδεία, αν είναι σε αυτό το μοτίβο, αν υπάρχει καμάκι πλέον ή όχι. Για πες μας, Χρυσάκη. Εξαρτάται για ποιους μιλάμε και πώς το κάνουμε αυτό. Για την παρέα σου λέμε. Για σένα και την παρέα σου λέω. Δεν λέω για κανέναν. Γιατί από γνωστούς, ρε παιδί μου, και τα λοιπά που έχω, ο καθένας εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, στις κοπέλες. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να το κάνει μέσω Facebook. Δηλαδή να μην είναι τόσο καλός στο από κοντά και να βρει την αφορμή να της μιλήσει από το Facebook. Ναι. Οι περισσότεροι όμως συνεχίζουν το από κοντά. Βέβαια το Facebook έχει την αμεσότητα, αλλά βέβαια μετά σε κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσει face to face και εκεί δεν θα έχει πληκτρολόγιο. Έχω αρκετές γνωστές που μου λένε, Τάσο, δεν μπορούμε να βρούμε γκόμενο, δεν μπορούμε να βρούμε άντρα, δεν μας φλερτάρουν, δεν μας κολλάνε, φοράμε... Τα κολλάν με τους κουραδοκόφτες, με τα στριγκάκια, όπως δεν το καταλαβαίνετε, για να προκαλέσουμε. Ναι. Φουσκώνουμε τα χείλη μας, βάζουμε να πούμε eyeliner και μάσκαρα να πούμε 50 ευρώ το κομμάτι, φοράμε τα 12 πόντα, γινόμαστε σεξι, δινόμαστε εγωκεντρικά και δεν μας κοιτάει κανείς. Ναι. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Facebook. Όχι φίλε, για μόνο το Facebook. Για ποιο Όχι λόγο, για το... είναι μεγάλο το ποσοστό που φταίει. Το ίντερνετ, το Facebook, το Instagram, το Twitter, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτά τα θέματα μπορώ να πω ότι είσαι μεγάλη πείρα. Για είναι πες. Ότι έχουμε εξευρωπαϊστεί, έχουμε γίνει νεομοντέρνοι ευρωπαϊστές, πώς το λένε, παιδί μου, τέλος πάντων, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Ωραία. Και τα παραδείγματα που μπαίνουν στα σπίτια μας εδώ και καμιά 20ετία και πλέον, είναι πάρα πολύ άσχημα για τον αντρικό πληθυσμό. Δηλαδή βλέπουμε πρότυπα τα οποία. Για την τηλεόραση τα μας λένε. Ναι, πρότυπα τα οποία. Δεν τα βλέπαμε εμείς στη δική μας εποχή. Το μόνο μας ένοιαζε εμείς το 1985, 86, 87 που δουλεύαμε ήταν να τελειώσουμε, να σχολάσουμε από την οικοδομή που μαθαίναμε. Εγώ μάθαινα υδραυλικός. Να πάω να πάρω την πάπια την 90 με κομμένο φτερό, με ζιγκλεράκια, με εξατμίσεις, με τα λοιπά.
την πειραγμένη που κάναμε και κόντρες, να πάω να βρω κάνα γκομενάκι όμορφο ωραίο σε καμιά καφετέρια. Στην καφετέρια να το πας. Φορτώσω, να περάσουμε ωραία, να πάω να πούμε καμιά μπυρίτσα, να κάνουμε γνωριμίες. Αυτό με ένοιαζε. Να πάω να κάνω γνωριμία με κοπέλα με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε να πάω να τελειώσω τη δουλειά μου και να πάω να μπω αν έχω εισερχόμενα στο inbox. Εντάξει, κατάλαβες, για να μιλήσω εποχές. Ή να κάνω έτοιμα φιλίας και να πω ευχαριστώ πάρα πολύ η Σοφία μου. Ναι, γλυκιά μου, να τη στείλω και τριαντάφυλλα ένα λουλούδι. Σε εικόνα κτλ. Δηλαδή δεν γίνονται. Καλά, δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, η γυναίκα, για να όσοι δεν νιώθετε, θέλει τον άντρα. Τον άντρα το θέλει τσαμπουκά. Το θέλει με το αλμπενί του. Με το αναθεωρητικό του. Θρασί, το θέλει να είναι κυρίαρχος επάνω της. Αλλά να την παρέχει και ασφάλεια, να την παρέχει και στοργή. Να τη δίνει και αγάπη. Α, δεν θέλει έτσι πολλά. Όμορφα, ωραία. Αλλά να τη να τρώει και το σκαμπυλάκι τη, ρε παιδί μου. Και να είναι και λίγο πιο ναι, να έχει την οικονομική άνεση. Δηλαδή το πρωί ξυπνά, έτσι. Δώσε ένα χασούκι. Έλα εδώ, αγάπη μου, χλάτ, μια δώσε ψηλή. Μια. Τι κάνει, ρε μαλάκα. Ναι, αγάπη μου, ξέρει γιατί. Γιατί θα μου πάει καλά η μέρα. Ναι. Μα γιατί. Είσαι σαν τη Γερμανία. Κάθε 50 χρόνια πρέπει να σε βομβαρδίζω. Δεν υπάρχει γιατί. Εγώ κάθε μέρα πρέπει να σου δίνω μια ψηλή. Γιατί για να συνετιστεί. Παραδόξο Στρέγια. Ακού παραδόξο. Ωραία. Βγάζει καψούρα ταλκά, να ξέρεις. Λοιπόν, άκουσε με. Παραδόξως θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, αλλά με λίγο διαφορετική βερσιόν που δεν είναι φυσικά για τον αέρα. Βερσιόν, τι είναι. Βερσιόν είναι εκδοχή. Καλά, αυτά με τα αγγλικά θα στα λέω τώρα. Του απελόκηπου που έχουμε με τη βερσιόν τώρα. Δηλαδή. Βερσιόν, έχουμε σχεδόν lower. Αν πα στο κολλήριο και την πίστα, θα σε πούνε. Έχουμε αδερφέ, σχεδόν lower. Φυσικά πουλά. Θα σε κάνει μήνυση για εξύβριση. Ένα χρόνο. Λοιπόν, από ό,τι ξέρετε. Και πέσε. Να ξέρει, κύριε Βασιλική, με έχει τάξει να πούμε η Mobile D. Mobile D. Είναι ανατολίτικο, ρε φίλε, δεν μπαίνει κάπω. Ναι, μπράβο, από εκεί. Από εκεί, εντάξει. Γουστάρο, μου αρέσει. Ένα η Mobile D. Μόνο με ένα, με έχει τάξει μουσακά. Παστίτσιο, ουζάκι με κεφτεδάκια. Ού, αυτά έτσι, εντάξει, είσαι. Άνα, μπράβο. Λίγα, λίγα. Ναι, και θα κάνει εντατικά η εκτρέγια. Φέτος, για να, για να με παντρέψει. Εγώ θα σε παντρέψω. Το έχω βάλει ποια στόχο. Θα είναι η άτυχη. Ποια και θα παντρευτεί τη χρονιά που ο Πάοκ θα πάρει πρωτάθλημα. Μπορεί να πάρει και τάπη. Να σε πω κάτι. Σχολικό μνημικό τρύπα. Τι έχει πάθει και θέλει να παντρέψει όλου του παραγωγού σου. Ναι. Ποιου όλου. Και φίλε, σε μένα δεν τα έλεγε πέρσι. Εντάξει, 36 έγινε, φίλε. Καιρό. 36 το παιδί. 36 είναι, φίλε. Οπτικά είναι 36. Όχι, 36. Ας οπτικά, παιδιά, εντάξει, όσοι ξέρετε το Στέλιο, και μικρό δείχνει και ακόμη περισσότερο και από ό,τι είναι. Μικρό τι μικρό δείχνει, πιο μεγάλο το Ματσιούκι, ο Ματσιούκι είναι 48, αυτός δείχνει να πούμε 3. Να ρωτήσω. Δεν πειράζει, πιο καλύτερα που, καλύτερα που δεν ακούς, γιατί άσε. Ο Ματσιούκι σήμερα με φανέλα της Manchester United, παιδιά. Άρα ακούς. Με φανέλα της Manchester United. Ναι. Το δείχνω, μου δείχνει το σήμα της νίκης, αλλά χθες έκανε κλαρίνο. Τελευταία φορά που πήρε ο Ματζιούς, γιατί είναι Λίβερπουλ, πρωτάθλημα όταν πήρε, ναι. Πιστεύω ότι ήσουν Τετάρτη Δημοτικού. Πέμπτη, τι ήσουν ο Ματζιούς. Τετάρτη Δημοτικού. Δεν σε πιστεύει ούτε ο Φέρκισον. Φοράς κόκκινα καταρχήν. Κόκκινα. Λίβερπουλ φοράει. Κόκκινα. Ζάχο, κόκκινα φοράει. Λίβερπουλ, αλλά είπα. Τελευταία φορά που κέρδισε πρωτάθλημα η ομάδα του ήταν. Ο άνθρωπος πήγαινε Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού. Συγχωρείτε, επειδή προέχει ενημέρωση. Ναι, κοινού, να πούμε γιατί το έχουμε. Αιτχόφεν Τότεναμ. 1-0 με φοβερό λάθος και κόντρα. Τέτοια γκολ μόνο βάζει ο Άρης, να ξέρεις. Ναι, τέτοια τυχερά γκολ. Ο Πάοκ είναι άτυχος μέχρι τώρα. Άρεσα το 1-0 με το στήθος το γκολ. Ο Πάοκ είναι, Γιώργο, άτυχος είναι μέχρι τώρα. Άτυχος. Αν πέφτει του Άρντα και του Πέλκα, 4 γκολ θα τρώγε. Λοιπόν, μια που λες για live, να πούμε ότι. Ζάχο, τυχεροί ήμασταν. Ζάχο. Ρόναλντο, τι έκανε χθε η ομάδα. Έχασε ένα μηδέν. Δεν υπάρχει η ομάδα τώρα, Μάντσεστερ, δεν υπάρχει. Είμαστε κακό φεγγάρι, είπαμε. Λοιπόν, μια που είπες για live για τα μάτς, να πούμε ότι. Ναι, θα διαβάσουμε και τους υποστηρικτές. Πες λίγο για τον Άρη. Ναι, ναι. Στη Β' διοργάνωση. Στη Β' διοργάνωση. Όχι αυτή που παίζει την καφενειακή. Ο ΠΑΟΚ ακόμη πιο καφενειακή. Στο EuroCup. Ναι. Δηλαδή σε αυτό το καφενειακή που παίζει ο ΠΑΟΚ, ακόμη πιο κάτω παίζει ο Άρης. Δεν υπάρχει. Μπορεί να παίξει ο Ιώ Σταυρούπολη. Ναι, εντάξει. Και εσείς μπορεί να. Πάντως βλέπω το γήπεδο έχει περισσότερο κόσμο από ότι γεμάτο είναι. Έτσι ένα μικρό γεπεδάκι από ότι όταν παίζετε εσείς. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Ναι. Να πω ότι τρύπνουν, πώς λέγεται αυτή. Η ποδοσφαιρική ομάδα έχουν καλή αυτή η υπόψη. Ναι, ναι. Και φτάσει και τελικό, είναι. Νομίζω. Η ίδια είναι, ναι. Η ίδια είναι. Τρυπνό, κάπως έτσι. Με Άρης 46-52. Κερδίζει ο Άρης 4 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Άμα κερδίσει, θα πάω στο Λευκό Πύργο. Κατευθείαν εδώ, Λευκό Πύργο. Έφυγα. Ζάχο. Λοιπόν, και πάμε στους υποστηρικτές, κύριε Τρέγια. Θα ενημερώνουμε φυσικά, φτάνει και σε λίγο στο τέλος το παιχνίδι. Προηγούνται οι τιμένοι, ξέρετε. Ναι, ναι, προηγούνται οι τιμένοι. Να σε καλά, κύριε Τρέγια μας. Να πούμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα έχει βασικό υποστηρικτή της το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω για τα ρεζερβές σας, 2311-208-301.
Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Ένα από τα ωραιότερα στέγια της πόλης, αν όχι το ωραιότερο για εμένα, για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας. Κρύα πιάτα, με κρύα πιάτα το Escobar φυσικά, με τα ποτά... Μαγαζάρα από τις λίγες, με καθαρά ποτά, με special ποτά, σας το λέει τώρα άνθρωπος ο ειδικός. Άνθρωπος της νύχτας, 25 χρόνια και πλέον. Ναι. Έτσι, σπεσιαλέ τα ποτά, σπεσιαλέ οι παρουσίες, εντός από τον μπαρ και εκτός από τον μπαρ. Εντός, εκτός και πιτά αυτά. Εντός, εκτός και πιτά αυτά. Τα αυτά θα χρειαστούν αυτά... μετά από τα 3-4 ποτά, να ξέρετε, σίγουρα θα χρειαστούν. Να είναι σε καλή κατάσταση να τα φροντίζετε. Έτσι, σπεσιαλ ο χώρος και είναι 2-1. Δηλαδή, πας γουστάρι στο ματσάκι σου, παίζει ο ΠΑΟΚ, πάνε στο Escobar. Να δεις τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα φυσικά, ωραία, όλα καλά. Σπεσιαλ τα πάντα. Παίζει ο Άρης. Πάνε να το δεις πιο άνετα ακόμα. Παίζει ο Ηρακλής. Κάτσε, άστο. Να παίζει ο Ηρακλής. Παίζει ο Ηρακλής. Θα το έλεγα. Παίζει ο Ηρακλής. Ιεραρχικά το πάω. Παίζει ο Ηρακλής. Ναι. Θα πας στο Escobar να το δεις. Αγουστάρι. Ναι. Έχει 100 ναι. Ηρακλάκια εκεί πέρα μέσα. Βέβαια. Θα πας να γουστάρεις. Παίζει ο Ολυμπιακός. Έχει και Ολυμπιακάκια. Δεν μας πήρε ο προχθές ο Μπουγάτσας. Ο φίλος μου Ολυμπιακός. Ζάχο, τώρα έρχεται ο Ολυμπιακός. Η μητελικό που έπαιζε, ποιος έπαιζε, η Μαρσέικ που έπαιζε πέρσι τώρα, η Μαρσέικ που είχε τελικό και, έπαιζε, και μπήκε ένας, από τη, ένας Γάλλος και λέει θα βάλετε το μάτσο, εν τω μεταξύ εμείς βλέπαμε την Ατλέτικο. Και λέμε, όχι, Ατλέτικο θα δούμε. Ο άλλος άνθρωπος έψαχνε ρε παιδιά να δει το μάτσο. Όχι, πολλές, αλλά εντάξει, εκεί τώρα το έχει εμπλουτίσει το θέμα. Λοιπόν, Escobar που βρίσκεται άλλη μια φορά, Ανδρέα Παπαδρέου. Escobar βρίσκεται Γεωργίου Παπαδρέου. Τον Ανδρέα, ρε φίλε, με αυτό φάγαμε χρυσό γλυκό ψωμάκι, φάγαμε ρε φίλε με τον Αντρέκο. Μπορεί να βγουν άλλοι πέντε Ανδρέα. Παπαντονίου μαζί. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Μόνο 400 εκατομμύρια. Έλα βρε τώρα το 2002 το βάζω τον άνθρωπο μέσα το 2018. Σωστά. Τώρα το θυμήθηκα μετά 16 χρόνια. Καλά λέει. Δίκιο έχει ο Τρέγιας. Μόνο 400 έφαγε εκατομμύρια ευρώ. Τίποτα. Τσοχατζόπουλος, αθώος ο άνθρωπος. Τζάμπα πράγμα. Τι έκανε ο άνθρωπος. Μόνο 2000 διαρκές του ΠΑΟΚ έπαιρνε κάθε χρονιά. Δεν έπαιρνε. Μηδέν ένα Μονακό. Όχι ρε. Τι offside είναι ρε φίλε. Ποντίκης, δεν το βλέπεις. Ποντίκης. Όχι, αυτό είναι τέτοιο είναι. Τότε να μην τότε, ναι, η Μονακό μας έβαλε λοιπόν, ένα. Ωραία. Ο κύριος που φοράει φανέλα της Μάντσεστερ μας το είπε. Γεωργίου Παπανδρέου 9, επαναλαμβάνω για το τηλέφωνο 2311-208-301. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά. Χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς, μενού και πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Πού βρίσκουμε το ψητοπολείο Πορκίτο? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Καραολή και Δημητρίου 52 στην πρώην Διοικητηρίου, delivery, τηλέφωνο δηλαδή για τους βλαχογαμπόιδες που δεν καταλαβαίνουν τι είναι το delivery, στο 2310-520-555. Το λέω άλλη μια φορά κατεψημένα παξιμάδια, σημειώστε το. 2310-520-555, κατεβάστε και την εφαρμογή μας από το App Store και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Αν δεν το καταλαβαίνετε και αυτό, γιατί είστε και λίγο ψελό, ξέρω εγώ, στα 20 ευρώ παραγγελία θα δώσει 18. Κατάλαβες? Δεν είναι λίγο. Ναι, άμα έχεις δύο κινητά και κατεβάζεις δύο εφαρμογές, δεν θα δώσεις 16. Να ξέρεις. Ναι, όχι. Εντάξει, αυτά μην το παραξηλώνουμε. Και φυσικά επίσης μαζί μας η Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες επίσης στο skies.gr. Έτσι. Και στο 23 920 21 100. Επαναλάβω το νούμερο 23 920 21 100. Πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτή την εταιρεία της Skies Aviation εκπαιδεύτηκε πάλι το ίδιο ο φίλος Παοξής, ο οποίος εμπνεύστηκε να πετάξει εκείνο πάλι το πανέμορφο διπλανάκι που έγραφε Πέσω Άρη εκεί στη Β' Εθνική. Τι να το πεις. Αν ο Άρης βγει Ευρώπη φέτος, κάθε μέρα το ίδιο που εγώ, ναι, θα το λέμε ρε φίλε, είναι και τη Skies χορηγός είναι. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Σωστά. Αυτό. Μπορεί κάποιο φίλο του Άρη που να είναι πιο ευρηματικό. Σωστά. Πιο ευρηματικός, να σκεφτεί κάτι και να πει τι θέλατε, Champions League. Να Champions League. Ναι. Να Champions League. Θα είχε γίνει ήδη. Πάνε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο δεύτερο γύρο. Ναι. Έτσι προλαβαίνει να εκπαιδευτεί στη Skies Aviation Academy και σήκωσε ένα αεροπλανάκι, γράψε Champions League. Να! Το παίρνει και το. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή. Τόσο σε με follow κάρφωμα σε. Μπορεί να πάει
Μπορεί να, πάει ο Γαύρος να παραπονεθεί στο Φατάουλ ότι παίζει φέτος η Europa League και δεν παίζει Champions League. Όλες οι ομάδες μπορεί να πάνε. Νάτο. Skies Aviation Academy. Skies Aviation Academy. Προσφέρει μοναδικά κίνητρα και εμπνεύσεις. Ναι. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε 49-54 ο Άρης, 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι και την μπάλα την έχουν. Αυτή τι είναι τώρα, Ουκρανία, ούτε γυναικείο ξέρω. Γυναικείο είναι. Τι γυναικείο. 49-54 είναι από τη Ρωσία. Ρε φίλε, 49-54 γυναικείο σκορ. Σκέψε αυτή τώρα, καημένη τι βγήκανε τώρα. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Μπα και είναι καμιά καφετέρια, κάτι τέτοιο του κόμμα. Ναι. Να ενημερώσουμε. Πέναλτι. Όχι, ψέμα, δεν είναι πέναλτι. Μπάλα ο Άρης, κέρδισε ο Άρης. Να ενημερώσουμε πως ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ κέρδισε την Ισταμπούλ με 3-2 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Άρα την πήραμε. Μπουχιούκ Σεχίρ, πώς λέγεται. Άρα την πήραμε την πόλη. Λέγεται και με 2 BB έχει τώρα. Την πήραμε την πόλη την Ισταμπούλ. Δεν ξέρω πώς πάει μετά. Ο τουρ. Λοιπόν, time out 49-54, έτσι. Λιγότερο από λεπτό. Πριν πάμε, νομίζω... πριν πάμε στο break, να πούμε Eindhoven Tottenham 1-0. Η Eindhoven, να σας πληροφορήσω ότι είναι μία εκ των τριών ομάδων πανευρωπαϊκά που έχει 7 στα 7. Η άλλη είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Και η άλλη είναι, η τρίτη είναι η Paris Saint-Germain. 7 στα 7 στα πρωταθλήματα, μόνο ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, η Paris Saint-Germain και η PSV. Τώρα που θα ξεκινήσει και η Β' Εθνική, πιστεύω 7 στα 7 μπορεί να κάνει και ο Ηρακλής. Αφού λέει έχει δεύτερη και τέταρτη αγωνιστική. Τι έγινε κύριε Ματσιούκη, μιλάμε για Ηρακλή και μας δείχνετε τη Λίβερπουλ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δεύτερη και τέταρτη αγωνιστική, αφού σου είπε παίζει εκτός με δύσκολα μάτς. Πώς θα κάνει. Δεν μας άρεσε. Βοσνιάδη θα το περπατώντας θα το βάλω. Ανέβησε. Θέλω και ετοιμάσου για τα μπαράζ. Σε θέλω, ρε φίλε. Θέλω και τον Ηρακλή Α' Εθνική να είναι. Εγώ κάνω πρόβλεψη. Δεύτερο θα βγει. Δεύτερο θα βγει. Πού? Εγώ. Όχι. Όχι. Λοιπόν. Μείνετε εδώ κοντά μας. Πριν κάνουμε το πρώτο break. Είδες ότι είμαι τίμιος, ε. Λοιπόν, πριν κάνουμε το πρώτο break. Έχουμε. Τους αγώνες του Champions League θα σας ενημερώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι, για οποιαδήποτε μεταλλαγή του σκορ. Μόλις τώρα. Goal. 1-1. PSV Tottenham 1-1. Με Λούκας. Ποιος είναι αυτός? Δεν είναι Λούκας. Ποιος είναι, φίλε? Λούκας. Λούκας γράφει. Λούκας γράφει. Ναι, τι είναι. Άμα γράφει Λούκας, τι είναι από Μαθαίος. Λούκας, ναι, okay. Λοιπόν, θα σας πούμε ποιος είναι και τι εθνικότητα έχει ο διαιτητής που όρισε η ΚΕΔ, που όρισε η ΕΠΟ, η ΕΠΟ του κίτρινου κυρίου γραμμένου, για το δευτεριάτικο μάτς, θα το χαρακτηρίσω τον ντέρμπι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, εκεί που ο ΠΑΟΚ θα κάνει το 8 στα 8, άνετα και καθαρά, αν έχετε κανένα κοπεδάκι, ψηλό στην επανομή, Αγία Τριάδα, Περέα Μπαχτσέ, νέοι επιβάτες, θα κατέβει κανείς, πάτε το σκοτώστε το και ρίχτε το, στον άσο του ΠΑΟΚ. Εσύ δεν το κάνεις αυτό. Και λες, δεν παίζω στοίχημα. Εγώ τον ΠΑΟΚ ιδίως ποτέ δεν τον παίζω στοίχημα. Ωραία. Καλό είναι στο στοίχημα να μην πέσει την ομάδα. Πάντως έχει μεγάλη ρέντα φέτος. Όχι, διαφωνώ. Μεγάλη ρέντα φέτος ο Τρέγιας στο στοίχημα. Έχει βρει. Τόσα χρόνια λέω. Τόσες μέρες μπλε φοράω αδερφέ μου και τέτοια. Και τώρα είπε ότι δεν θέλω να. Δεν θέλω, ρε φίλε, γιατί να θέλω. Εσύ να το βλέπει. Δεν θέλω. Εγώ είμαι. Εσύ να τα βλέπει. Είμαι τίμιος. Που τον αγαπά. Είμαι τίμιος. Τι σχέση έχει? Πατάτες εκεί. Είναι τίμιος. Θέλω. Πέφτει πατάτες. Από εκείνη την τελευταία αγωνιστική δεν σα θέλω να σα βλέπω. Είσαι ο γνωστός Κλασινομέντες. Είμαι. Από την τελευταία αγωνιστική δεν σα θέλω με τίποτα. Φιλέ. Άλλο η ομάδα, άλλο τα πρόσωπα. Θέλω μια κορνίζα. Θέλω μια φωτογραφία με το Game Over μέσα στο Χαριλάου, φίλε. Θέλω μια φωτογραφία με το Game Over, φίλε. Έτσι συλλεκτική. Και μια θέλω φωτογραφία από το έκτο γκολ στην Ευκαρπία. Το 6-0, 6-1 ήταν. Θα σου φέρω και από το 0-2-0 στο Καφτατζόδρομο. Ζάχο, προτείνω να αποχωρήσει, Ζάχο. όταν πάμε σε Σκομπάρα, δεν θα σου πει ο Μπουγιάτσας, κάτσε. Ετοιμάσου. Γιάννη, διάλειμμα. Πάμε. Ωραία. Μπήκαμε και με Maiden, νομίζω. Maiden δεν είναι. Maiden. Εδώ τέσσερις θαυμάστρες για τον Τρούλινγκ. Ζάχο μου, Ζαχούλη μου, Ζαχουλάκο μου. Η μία χάιδη, η άλλη βουτούσε. Η άλλη τηλέφωνα δώσ' μου, όπως λέει ο Ρουβάς στον ΟΠΑΠ. Εντάξει, ναι. τα παραλές. Ναι, δεν ήταν τέσσερις, τρεις ήταν. Εντάξει. Εγώ φοράω γυαλιά, τις έβλεπα διπλές. Λοιπόν, να πούμε κάποια αποτελεσματάκια. Και δεν λες. Να πούμε ότι τελείωσε το μάτς στη Ρωσία. Ρωσία, τα καλά το λέω, Στέλιο. Ρωσία είναι, μην γίνουμε ρεζίλοι. Ρωσία είναι, Ρωσία. 51-55. 51-55 και τα δύο παιχνίδια του Champions League είναι στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή και τα δύο 1-1. Όσοι τα παίξατε goal-goal, κυκλώστε τα. Εντάξει, τα έδινε νομίζω και αρκετά, ειδικά τη Σαϊτκόβε δεν νομίζω να έδινε πολύ το goal-goal, αλλά το άλλο Μονακό Club Brugge μπορεί.
Λοιπόν, πιθανά. Υπάρχει... Ένα-ένα και τα δύο. Λοιπόν. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μάτς για την αύριο. Διοργάνωση του Europa League. Θα το σοβαρέψουμε λίγο. Να. ΠΑΟΚ Βίντι αύριο στις 10 το βράδυ. Αύριο δεν θα έχουμε και εκπομπή εμείς. Θα υπάρχει pre-game. Θα είναι εδώ ο Κωστής ο Τσατσαρός. Θα είναι μετά ο Γιώργος ο Ζαγόρας. Σταύρος Κόλκας στην περιγραφή του αγώνα. Στο μόνο ευρωπαϊκό μάτς που μπορεί να δει η Θεσσαλονίκη στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Βίντι, ένα σημαντικό μάτς. Γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει τα δύο επόμενα παιχνίδια με τη Βίντι και εντός και εκτός για να κλειδώσει την υπόθεση πρόκριση. Ορίστε. Λοιπόν, έχω ένα φίλο το ΑΕΞΙΣ είναι. ΑΕΞΙΣ είναι. Τι θα ήταν. Βορειοελλαδίτης είναι. Δεν είναι. Είναι ΑΕΞΙΣ Ολυμπιακός. Ναι. Γιάννης Ζιγκόλης. Είναι τεράκι. Το φιλαράκι μου. Ζιγκολό. Ο Ζιγκολό, ρε. Ο Γιάννης Ζιγκόλης. Α, Ζιγκόλης. Θα σε πω. Γεια σου, εκεί Γιάννη. Που θα εξαργυρώσουμε, δεν θα πω το μαγαζί, που θα εξαργυρώσει το τραπέζι που κέρδισε από τον Μπουγάτσα. Εκεί θα σου πω στο διάλειμμα μετά που δουλεύει σε πιο εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, πολύ γνωστό και από τα καλύτερα. Και εκεί θα πάμε να εξαργυρώσουμε το στήμα. Εγώ θα πω που θα πάμε. Εκεί εγώ θα μπορεί να θες να πάμε. Εγώ κέρδισα, ρε φίλε. Στο Μακεδονία Παλάζα που να πάμε. Τι νοιάζει εμένα, ρε φίλε. 500 ευρώ, σοβαρά μιλάς. Και είπαμε ότι το τραπέζι θα είναι το χαμηλότερο έδεσμα, θα είναι γαρίδα. Γαρίδα. Ναι. Τότε καλύτερα γιατί, να σου δώσω 300, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, δεν με νοιάζει. Να σου δώσω 300. Εγώ, εσύ τι είσαι, ο δικηγόρο του Μπουγάτσα. Το λέω, δικηγόρο του Μπουγάτσα είμαι τώρα. Εντάξει, ρε φίλε. Λοιπόν. Πάμε σε καμιά καντίνα να πούμε. Όχι, δεν πάμε στην καντίνα. Στο νούμερο ένα τέτοιο. Θα σου πω μετά που είναι και ποιο είναι. Άμα δεν θέλει, άμα. Ζάχο, αυτό θα με κάνει να πουλήσω το σπίτι. Ζάχο. Κανένα εκατοστάρικο θα του βγει, πιστεύω. Τέσσερα άτομα εκεί. Με τα ποτάμια. Άμα γίνει 6 άτομα. Όχι, βέβαια, αλλά εντάξει. Okay. Μπορεί να φέρει ο Μπουγάτσας δύο φίλες. Α, έτσι να Μπουγάτσα, το δείξω. Εγώ είμαι παντρεμένος. Εσύ είσαι παντρεμένος. Τρεις φορές παντρεμένος είμαι. Τρία παιδιά. Παίρνω τη θέση του Τρέγιαμα. Φέρε τη γυναίκα σου, ρε φίλε. Φέρε τη γυναίκα σου. Η γυναίκα μου δουλεύει εκείνη τις ώρες. Εκείνη τις ώρες δουλεύει. Για την κοπέλα παίρνω τη θέση του Τρέγια. Μη βάζει, δεν μας ακούει. Ακούει. Αντροπαρέα θα είμαστε, δεν γίνεται να έχουμε γυναίκες. Εσύ λες τέτοιο, εγώ βάζω εσύ. Εσύ λες. Να φέρει δύο φίλες και τέτοια που λες. Εγώ βάζω. Κόψτον. Είναι δύσκολο. Και λέει προς εμένα, αλλά να το ακούς και εσύ. Ζάχου πάλι ΑΕΚ θα το πάρει, λέει ο Γιάννης. Προφανώς ακούει. Τώρα. Δύσκολα, φίλε. Δύσκολα και εγώ λέω, Γιάννη. Δύσκολα, φίλε. Να κάνει να επιτευχθεί. Εκεί που έγραψε το, μήπως σου λείπει ένα νι. Ποιο το, τον. Α, ναι. Είσαι προκλητικός. Γιατί άλλο θα το πάρει, άλλο θα τον πάρει. Ναι, είναι προκλητικός ο Γιάννη. Λοιπόν, να, μπράβο, μακάρι να έχεις δίκιο, αλλά δύσκολα λέει ο Γιάννη. Μακάρι, δηλαδή έφυγε την ΑΕΚ να πάρει πρωτάθλημα. Τι να πάρω, ο ΠΑΟΚ να το πάρει. Καλά, εσύ διεκδικητής. Άμα θα πάρει διπλό, θα μα δει πάλι για πρωτάθλημα. Αυτό εγώ λέω δεν είμαι διεκδικητής. Γιάννη, εσύ που είσαι και εξής τώρα. Λέω ότι είμαι διεκδικητής και θα βγω στην πεντάδα. Αυτό λέω, είπα από την αρχή, αυτό λέω και τώρα. Αν θα βγει 7ος, θα είναι τεράστια επιτυχία. Για να δούμε, εντάξει. Ακουγόμαστε και οι δύο. Και θα δούμε στο τέλος. Έως τώρα επιβιώνει το Τρέγιας. Γιατί επιβιώνει. Έκτος είσαι με την Ξάνθη. Εντάξει, ρε φίλε, κάτσε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Κάτσε να τελειώσει το πρωτάθλημα, να βγει 8ος. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή, αν τελειώσει το πρωτάθλημα, άρεσε στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Γιατί δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν παίζει. Ναι. Γιατί με την Ξάνθη μαζί είσαι. Πώς είναι ο Άρης Ευρώπη. Πώς είναι ο Άρης με την Ξάνθη. 11 έχει Ξάνθη. 11 δεν ξέρω. Νομίζω ότι μαζί πρέπει να είστε. Για πε τέλειο τη βαθμολογία. Τέλειο δεν σα τέλειο γιατί έχει καηλέ. Πρωταθλητή θα είναι και έχει καηλέ άμα βγει ο Άρης Ευρώπη ή όχι. Πού να πάρει και κύπελο δηλαδή. Σκόπα για την άλλη. Καλά, βέβαια την τρίτη αγωνιστική μα λέγατε για πρωτάθλημα. Ναι, άλλο σου λέω γιατί στο ξαναρώτησα. Αν πάρει κύπελο, ούτε θα το πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Τίποτα. Άρης και Ξάνθη είναι μαζί στην 6η και στην 7η θέση με 12 βαθμούς. Ο Τρέγιας 0-2 στα πηγάδια, πώς λέγεται εκεί, 3-5-4 πηγάδια, πώς λέγονται. Και τελειώσαμε. Δεν μπορεί τα πηγάδια. Καλά, σιγά. Λοιπόν, για πάμε αυτά που έχουμε να πούμε και να ανοίξουμε για τι γραμμέ σιγά-σιγά. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι διάβασε. Διάβαζε. Τι είναι αυτό, ρε. Το όνομα ποιο είναι. Από πάνω. Α. Πού την ξέρεις εσύ. Τι... Δεν σε είπα ότι είμαστε κοντοχωριανοί. Α, ναι. Γεια σου, Φωτεινούλα. Φιλιά και από εμάς. Και στην κόρη μου φιλιά να δώσει και στη Σουηδία. Λοιπόν. Μας ακούν και στη Σουηδία, να ξέρεις. Τι είμαι. Πάντου μπορούμε να μας ακούν. Μπράβο. Δανός διαιτητής. Ορίστηκε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πρόκειται για τον 36χρονο Δανό Γιένς Μαέ, ο οποίος θα έχει βοηθήσει τους συμπατριώτες του Χάινε Σόρενσεν και Γέσπερ Ντάλ. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Αλέξανδρος Τσαμούρης από το σύνδεσμο από το ΕΠΣΜ Πειραιά. Ο Μάε, ο 36χρονος Δανός, είναι διαιτητής FIFA από το 2014, χωρίς να έχει μεγάλα παιχνίδια στο βιογραφικό του. Αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ο κύριος Περέιρα και η ΚΕΔ
εμπιστεύτηκαν τη Δανία για το διαιτή που θα σφυρίξει το παιχνίδι τη Δευτέρα στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟ και Παναθηναϊκού. Μεγάλο άσο, λέω εγώ. Εσύ. Τεράστιο άσο. Και δεν ξέρουμε φυσικά αν θα είναι και. Τρέγκια Νοστράδαμο. Έω τώρα, φίλε, έχω. Μέχρι στιγμή θα πετυχαίνει. Πάω καλά. Πα καλά, όντω. Και στα κρυβέ σκορ πα καλά. Αυτό είναι το. Και στα κρυβέ σκορ πάω καλά. Δεν τα παίζει όμω. Και τον πάω και τον βρήκα ημίχρονο τελικό στο Καραϊσκάκι. Δεν τα παίζει όμω. Έχει ημίχρονο διπλό τελικό. Άμα τα παίζει. Αλλά η καλύτερη μου, η μεγαλύτερη ευτυχία μου είναι στα παιχνίδια του Άρη. Τον Άρη, ναι, καλά. Είπε τα δύο εκτό ήττα και το ένα το μεταξύ μα μάτ. Τρία. Τα άλλα που τα πιάσει. Ναι. Πάντω τριπλή δεν έδωσα από εσύ. Έχασε και το Χ2 με την τέτοια, με την Τρίπολη. Χ2. Με την Τρίπολη το έχασα. Ναι. Το έχασα. Έπιασα, άρα έχεις έπιασα τρία στα τέσσερα. Και ένα έχασα, ναι. Τρία, καλά, καλό ποσοστό. Καλό ποσοστό. Στα τρία τα. Καλό ποσοστό. Τα κοντύτερα. Τα πιάσα τα τρία. Λοιπόν, μια που είπε για διαιτητή. Και στο είχα πει τότε και μου έλεγε: όχι, αποκλείεται, θα παίξουνε. Mm. Κάνω... Γιατί κάνουμε όλη τη φωνή του που κάτσατε πολλά γιατί μα έμεινε βίωμα, ρε φίλε, τρελό. σου είχα πει, δεν θυμάμαι τώρα εσύ ή κάποιον ακόμα, τέλος πάντων, ότι μόνο στο Άρης ΠΑΟΚ θα είναι ξένος διαιτητής. Και βλέπουμε ότι έτσι έγινε. Γιατί, μόνο στα ντέρμπι δεν είπα να βάζω ξένος διαιτητής. Τι να πω, προφανώς δεν θεωρούν ντέρμπι. Και μπήκε ένα διαιτητή ο οποίο. Εγώ δεν το θυμόμαι. Γιατί πήρε ένα τηλέφωνο ο Θόδωρος λίγο στον Ευάγγελο. Θα πάρει να τώρα. Λοιπόν, λέει ότι θα μα διαιτεύσει ο Θόδωρος Όγιος Αγοράκης. Τζίλο. Τζίλο. Ο οποίο ένα παιχνίδι στη Β' Εθνική με πέρσι. Τον Αιγινιακό, με τον Αιγινιακό. Τα έχει ψάξει. Έχετε τεράστια παράπονα. Εγώ σχόλασα, ρε άνθρωπε. Ήμουν σήμερα πρωί, απόγευμα σχόλασα 8 παρά ένα λεπτό. Δεν πρόλαβα να δω τίποτα. Πραγματικά σχόλασα και ήρθα εδώ κατευθείαν. Και εσύ τα ερεύνησε, μπράβο. Λοιπόν, Τζίλος με Υγειονιακό είχε βγάλει ανακοίνωση ο Άρης για αυτόν τον διαιτή και ορίσκει αυτός ο διαιτής στο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, ΑΕΚ Άρης. Πληροφορίες λένε ότι είναι. Τι είναι? Είναι παιδί, ξέρω εγώ, που κάνει. Τι κάνει? Κάνει, παιδί μου, καλές διαιτησίες. Καλές διαιτησίες, θα πω εγώ. Εγώ να πω την αλήθεια. Δεν είναι επιλήψιμο. Αλλά καλές διαιτησίες μόνο για. Γιατί? Για καλά απογεύματα, τέλος πάντων, τα οποία κρίνει αυτός. Ναι. Δεν θέλω να πω παραπάνω γιατί είναι και πονηρή καιρή, καταλαβαίνεις, Ζάχο. Καταλαβαίνεις. Τώρα κάποιοι που έχουν απειλήσει ότι θα πνίγανε με κασκόλ κάποιους επόπτες, κάποιους διαιτητές κτλ. Μπορεί να τα ξέρουν καλύτερα. Δημόσιο κάποιοι. Λόγο έχουμε, οπότε πρέπει να προσέξουμε. Κάποιοι που το διάβασα, σε ένα site, κάποιοι που θα πνίγανε σε ένα site, έλεγε ότι κάποιοι θα πήγανε ένα επόπτες. Να πω βέβαια ότι. Το λέω εγώ. Όχι, άλλο λέω. Να πω βέβαια, πραγματικά δεν θυμάμαι το μάτσα αυτό, να μην λέω ψέματα, το Αιγινιακό Άρης, δεν το θυμάμαι. Το θυμάται ο Βαθύλακος. Αλλά. Α, το θυμήθηκε. Θυμάται ο Βαθύλακος. Λοιπόν, ναι, και εγώ θα πω κάτι φυσικά μετά από διαβάσει. Αφού διαβάσει αυτό που θέλει να διαβάσει, ναι. Και εγώ θα πω ένα σχεδόν έτσι. Τι θα πεις? Με ένα σχόλιο. Όχι, θα διαβάσει πρώτα εσύ αυτό. Να πω ότι πραγματικά έγινε έτσι όπως το περίμενα. Δεν θα είναι ξένοι διαιτητές. Μόνο στην Τούμπα ξανά ξένος διαιτητής. Για μένα η άποψή μου είναι ότι σε όλα τα μάτς πρέπει να υπάρχουν ξένοι διαιτητές. Μαζί σου αυτό συμφωνώ. Σε όλα. Και το φωνάζω χρόνια. Εγώ έλεγα ειδικά μόνο Άγγλους, αλλά εντάξει. Εφόσον κάναμε το ένα βήμα, μόνο ξένοι διαιτητές. Να και κάτι είναι. Που συμφωνούμε. Εντάξει, γιατί εμείς. Γιατί εγώ συμφωνώ. Όταν λες κάτι σωστό, συμφωνώ. Παράξενο. Μπορεί να το λες κάθε Τσικνοπέμπτη, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, τι να για προχώρα. Μετά Τσικνοπέμπτη, έρχεται Τσικνοπαρασκευή. Καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα. Που τρώμε και λαγάνα. Μία, εγώ συμφωνώ καθαρά Δευτέρα και μία εσύ με τέτοιο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, τι ήθελε, να μέστρε κάτι και στο Ιντερνετ. Όχι, όχι αυτό, άλλο θα έλεγα. Προδιάβασε τέτοιο. Όχι αυτό. Ποιο να διαβάσω, φίλε. Αυτό τι, θε να πει κάτι. Εσύ μου έστειλε κάτι στο Ιντερνετ για τη FIFA, για την UEFA, ξέρω εγώ. Σου έστειλα, ρε παιδί μου, ότι ναι. Αυτό που λέει για το τέλο ναι. Πανάστο. Θα το πούμε μετά. Προχώρα σε αυτό. Προχώρα. Αν το πούμε, θα το πούμε. Πιστεύω θα το φέρει και η κουβέντα. Εγώ θα διαβάσει αυτό και εγώ θα πω ένα σχολιάκι και εγώ μικρό. Μάλιστα. Για προχώρα. Λοιπόν, εδώ βλέπω είσαι ολόκληρο. Υπάρχει ένα άρθρο εδώ ενός μεγάλου δημοσιογράφου κίτρινου και αναφέρεται και λέει τι είναι σημαντικότερο από την ασφάλεια του κόσμου. Δεν έχει όνομα. Χρήστατο Τσαλτίδη. Ο οποίος γράφει στο blog του SDNA που πολλοί λένε ότι το χρηματοδοτεί και ο Μασαβίδης. Έτσι λένε. Εγώ δεν ξέρω. Αν ισχύει ή όχι. Δεν ξέρω. Σας εγώ, αλλά... κάτι εσύ, Στέλιο? Όχι, δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρουμε, αλλά ότι. Συμπαθεί πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι αδιαφυσβήτο. Ναι. Το λιγότερο μπορούμε να πούμε. Φυσικά δεν ξέρουμε ποιο θα χρηματοδοτεί. Πολύ σοβαρό θέμα δημιουργήθηκε πριν το ματς με τον συμπολίτη και περιμένει αντιδράσεις ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος που αναφέραμε. Το βράδυ της Κυριακής, λοιπόν. Αναλυτικά στο ματς. Ναι. Ο φιλοξενούμενος σε ένα τέτοιο ματς, ειδικά αν έχει κερδίσει το παιχνίδι, πόσο μάλλον όταν εκδικεί το πρωτάθλημα, είτε δεν θα ασχοληθεί με το θέμα, είτε θα ειρωνευτεί. Εγώ έχω να πω ως απάντηση ότι αν κέρδιζε ο Άρης. Αυτό το άρθρο δεν θα υπήρχε σήμερα.
Για την ασφάλεια του κόσμου πιστεύω ότι για την ασφάλεια του κόσμου δεν θα υπήρχε. Ακόμα και για αυτή την ασφάλεια του κόσμου δεν θα υπήρχε αυτό το άρθρο. Όχι, ρε, εντάξει. Έτσι. Το οποίο άρθρο, γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω. Είναι μεγάλο. Όλο. Εν ολίγης διαμαρτύρεται. Σωστά λέω. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος γιατί καθυστέρησε η είσοδος του κόσμου από μια συγκεκριμένη θύρα, επειδή ήρθε ο γιος του μεγαλομετόχου του Ιωάννη Σαββίδη. Και την παράπλα και τη θύρα 1 και τα επίσημα και τη θύρα 1. Κλείσαν, λέει, όλοι οι δρόμοι. Όλοι οι δρόμοι. Ναι. Διαμαρτύρεται για αυτό εδώ το πράγμα. Έτσι. Yeah. Καταρχήν, για αυτό εδώ το πράγμα δεν φέρει καμία ευθύνη ο ΠΑΟΚ. Μα καμία ευθύνη ο ΠΑΟΚ. Το να ζητά ευθύνη στην αστυνομία, ας αναφερθεί προς την αστυνομία. Και ας δώσει απαντήσεις η αστυνομία στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να μην λέει ότι φταίει η αστυνομία. Στο συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Ωραία. Έτσι, πάντως ο ΠΑΟΚ σίγουρα δεν φταίει. Και τι θέλατε να κάνουμε δηλαδή. Να στείλουμε τον Ιβάν Σαββίδη, τον Γιώργο Σαββίδη με κανένα ελικόπτερο στο Χαριλάου. Κάντε ένα ελικοδρόμιο. Κάντε ένα ελικοδρόμιο να προσγειωνόμαστε με ελικόπτερο. Άμα είστε δυσαρεστημένοι. Ωραία. Από τα μέτρα τάξης στα οποία παραβρέθηκαν οι υπεύθυνοι της ΠΑΕΑΡΙΣ και συμφώνησαν σε όλα. Σωστό. Ναι, αλλά λέει η ΠΑΕΑΡΙΣ, επειδή αυτό πρόλαβα από χθες να το διαβάσω, μπράβο. Ότι αυτά τα που συμφωνήσαμε δεν γίναν. Αυτό λέει η ΠΑΕΑΡΙΣ. Αν δεν γίναν. Ότι αυτά που συμφωνήσαμε δεν γίνανε. Έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕΑΡΙΣ. Τι ανακοίνωση έχει. Ανακοίνωση έχει βγάλει η ΠΑΕΑΡΙΣ ότι δεν γίνανε, ότι δεν τηρήθηκαν τα μέτρα τάξης να ζητήσει εξήγηση από την αστυνομία. Ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο. Ή την ανακοίνωση τη βγάζει ο κειμένο δημοσιογράφο. Όχι, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο και είπε ότι είναι λάθος και δικό. Ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για την ταλαιπωρία, η ΠΑΕΑΡΙΣ, και είπε ότι ρε παιδί μου δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα και θα κάνουμε εμείς ότι δεν θα. Εγγυόμαστε ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Διαβάζω εδώ στο άρθρο, αφού μπήκαν μέσα οι επίσημοι του ΠΑΟΚ και μάλιστα με καθυστέρηση, δόθηκε εντολή να ανοίξουν οι πόρτες. Τι ώρα? 17:40. 17:40 τι ώρα είναι? 6:20. Τι ώρα αρχίζει το μάτς? 7. Λοιπόν. Αποφάσισαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, αντί για να μπει με ασφάλεια στο γήπεδο η ομάδα των 20 ανθρώπων των επισήμων του ΠΑΟΚ, θα πρέπει 20.000 κόσμος να μπει στο γήπεδο με τουρνικέ μέσα σε 1 ώρα και 20 λεπτά. Ναι, αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Γιατί είναι αδύνατο? Γιατί δηλαδή μία ώρα και 20 λεπτά. Δεν μπαίνεις. Δηλαδή καταρχήν 80 ολόκληρα λεπτά δεν μπορούν να καλύψουν. Να σου πω. 16.600 εισιτήρια, γιατί τόσα κόπηκαν. Ωραία, 16.600 κόπηκαν. Σωστά. Γιατί. Θα σου πω εγώ. Γιατί αν ισχύει έτσι, να ολοκληρώσω. Ναι, σου φυσικά να ολοκληρώσω. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, βγάζετε μόνοι στα ματάκια σας. Ωραία. Γιατί αφισβητείτε την ασφάλεια ενός γηπέδου για να διεξαχθεί ομαλά ένας αγώνας. Ωραία. Αν σε μία ώρα και 20 λεπτά δεν μπορούν να μπουν 16.000 εισιτήρια τα οποία κόπηκαν. Ωραία. Από την επίσημη σελίδα της Super League. Να απαντήσω όμως. Μόνοι σας, ο μεγαλοδημοσιογράφος αυτός του Άρη, αμφισβητεί την εγκυρότητα και την ασφάλεια του γηπέδου. Λοιπόν, καταλάβες. Ένα το κρατούμενο αυτό. Ένα δεύτερο, δεν φέρει καμία ευθύνη ο ΠΑΟΚ. Για αν συνέβησαν αυτά τα πράγματα, ας αποδοθούν αλλού οι ευθύνες. Και ένα τρίτον, δεν είναι καθόλου αφορμή αυτό που αναφέρει στο άρθρο για να χαρακτηρίσει φιλική την αστυνομία. Φιλική την αστυνομία προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ωραία. Αυτό δεν το ξέρανε, φιλική αστυνομία. Κάποια τέτοια. Έτσι. Κάποια. Πώς θα λένε. Αποχρώσεις ενδείξεις υπάρχουν αν είναι φιλική ή όχι. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε. Δημόσιο λόγο έχουμε και δεν μπορούμε να λέμε και ό,τι θέλουμε. Άλλο θέλω να πω εγώ. Και προφανώς δεν γίνεται αυτό μόνο στο Χαριλάου, γίνεται και στην Τούμπα. Δεν μπορεί. Εκτός αν μας φέραν χαλασμένα τουρνικέ. Πώς θα λένε αυτά. Εγώ με τον μπροστά μου, με τον μπροστινό μου. Την ώρα που έπρεπε να μπω. Αυτός που είχε το ειστήριο του δεν το διάβαζε τον barcode, ρε φίλε. Στην Τούμπα δεν σας έχει τύχει ποτέ αυτό το πράγμα. Τύχει, ναι. Και τι κάναμε. Θέλω να σου πω. Το διάβαζε. Τώρα η ώρα περνάει. Από πίσω έχει χίλια άτομα. Φωνάζω. Τι γίνεται, άντε, τι καθυστερείτε, ρε φίλε. Ναι. Δεν το διαβάζει τον barcode. Πώς θα μπει αυτό. Φταίει η αστυνομία για το όχι, άλλο σου λέω. Που δεν διαβάζει τον barcode. Όχι, δεν το διαβάζει. Πώς θα μπει αυτός που πλήρωσε 50 ευρώ στα επίσημα. Αυτό, ρε φίλε, είναι πρόβλημα της ΠΑΕ. Ωραία. Δεν το διαβάζει. Ξέρεις πώς μπήκε. Με το δικό μου εισιτήριο μπήκε, κάναμε το δικό μου που το διάβαζε και μπήκαμε οι δύο μένα. Κοίταξε τώρα. Κατάλαβες. Το να μην το διαβάζει μπορεί να είναι και πλαστό. Τώρα τι είναι αυτά. Πώς, ρε φίλε. Δεν το διάβαζε. Γιατί να μην το διαβάζει. Το δικό σου το διάβασε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πώς δεν ξέρεις. Δεν διάβαζε. Στην Τούμπα δεν σας έχει τύχει αυτό. Πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια, ναι. Δεν το διάβαζε. Εμένα μου έτυχε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που διακόπηκε το ματς με ένα φίλο από Γερμανία. Έβαλε πρώτο το εισιτήριό του και είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα γιατί τον είχε. Ένα λεπτό. Είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να μπει. Γιατί τον είχε μπλοκάρει η αστυνομία. Ωραία. Για κάποιους λόγους. Γιατί ήταν ονομαστικό το εισιτήριο. Ωραία. Έτσι. Δεν μπορούσε να μπει γιατί ήταν μπλοκαρισμένο.
Όλος ο υπόλοιπος κόσμος έμπαινε κανονικά. Χτυπούσε, έμπαινε, χτυπούσε, έμπαινε, χτυπούσε, έμπαινε. Ωραία, αυτό θα ήθελα να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Περίμενε, περίμενε. Γιατί και στο παλέ το χτυπάς, το περνάς, ναι, δηλαδή. Ναι. Εδώ δεν ήταν έτσι, τουλάχιστον στα επίσημα. Δεν ξέρω στις άλλες θύρες. Το διάβαζε. Δηλαδή, πώς κάνει, ρε παιδί μου. Πώς κάνει στο σούπερ μάρκετ που σου κάνει με εκείνο το σαν τηλέφωνο. Το λέιζερ, που... το λέιζερ. Με το λέιζερ. Έτσι το έκανε. Και δεν το διάβαζε. Πώς θα μπει αυτός μέσα. Πλήρωσε 50 ευρώ, για πες μου. Πώς θα μπει μέσα. Και τι κάναμε. Είναι... Με τον τρόπο που είπε. Αν, αν είναι το εισιτήριο κανονικό. Κανονικότατο ήταν. Θα πρέπει να μεριμνήσει η ΠΑΕ Άρης να φροντίσει να δει ποια είναι η αιτία που δεν μπορούσε ο άνθρωπος πληρώνοντας 50 ευρώ εισιτήριο να μην μπει. Δεν ήταν ένα. Πολλά εισιτήρια δεν χτυπούσαν, σου λέω. Συγγνώμη. Φταίνε τα τουρνικέ. Ναι. Αν φταίνε τα τουρνικέ, γιατί αυτό δεν χτυπούσε και δεν μπορούσε να μπει και το δικό σου μπήκε. Μήπως δεν ήταν έγκυρο το εισιτήριο. Όχι, ρε φίλε. Μπορεί τα εισιτήρια δεν κάποια στιγμή. Ρε φίλε μου, λέω τις περιπτώσεις. Γιατί για να μην λειτουργήσει ένα τουρνικέ, ή δεν θα είναι καλό το εισιτήριο, ή θα έχει πρόβλημα το τουρνικέ. Έτσι δεν είναι. Εγώ λέω άλλο. Εγώ λέω και να λειτουργούσε χωρίς να είμαι ούτε. Πώς το λένε αυτούς, εκτιμητής, όταν γίνεται ένα ατύχημα, δεν φωνάζουμε, πώς λέγονται αυτοί, τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Λοιπόν, χωρίς να είμαι, εγώ λέω και όλα να χτυπούσαν, όλα κανονικά, μία ώρα και 20 λεπτά, δεν μπορούν να μπουν 20.000 από τουρνικέ, έτσι λέω εγώ. Δε, 16, αφού δεν 16, δεν μπορούν να μπουν, έτσι λέω εγώ. Εγώ δεν το λέω. 16.000. Εγώ είδα... 16.500, 600. Ναι, να ξεκαθαρίσω κάτι για να με εκράζουν. Όχι. Εγώ είδα στο Χαριλάου τουλάχιστον 22.000. Ωραία, εντάξει. Αλλά η επίσημη είναι 16-566, νομίζω. Εγώ σαν τάσο που ξέρω το Χαριλάου από μωρό παιδί, εντάξει, γιατί έχω πάει άπειρες φορές στο Χαριλάου, για μένα, είχε πάνω από 22.000. Ωραία. Λέω. Είχε κάποια κενά διαστήματα που πέρα από την καζούρα που έχουμε κάνει και με κράξατε πολύ, καλά κάνετε, δεν πειράζει. Χρόνια είχαμε να κραχτούμε και εγώ σας έκανα και εσείς. Πέρα από την καζούρα που κάναμε, το γήπεδο ήταν γεμάτο. Λοιπόν. Απλά δεν ήταν γεμάτο στις θέσεις που δεν μπορούν να δει ο κόσμος. Όπως και στην Τούμπα. Και στην Τούμπα όταν είναι έτσι. Στην τέσσερα, ξέρω εγώ, σε κάποια σημεία δεν βλέπω. Εντάξει, τώρα αυτό το λέμε για καζούρα, κάποιοι δεν το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Είπαμε να έχουμε και κάτι που λέγεται κοινή λογική. Εντάξει. Το διευκρινίζουμε για να το καταλάβετε τώρα. Κοινή λογική. Εγώ λέω τάσο ότι 17.000 κόσμος που λέει τα εισιτήρια δεν μπορεί να μπει σε 80 λεπτά. Με το τουρνίκε. Δεν γίνεται, ρε. Έτσι λέω. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Δηλαδή, οι θύρες ανοίξανε μόνο όταν ήρθε η αποστολή του ΠΑΟΚ. Από την άλλη τη μεριά δεν μπαίνανε. Όχι. Όπως και, όπως και να έχει όμως. Εγώ και να συμφωνήσω με αυτό που λες, Ζάχο. Σε αυτό δεν φταίει η ΠΑΕ. ΠΑΟΚ που θέλουν κάποιοι να φωτογραφίσουν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι φταίει η ΠΑΕ. Αυτά είναι πρωτοβουλίες και κινήσεις της αστυνομίας. Όποιος θέλει να κάνει παράπονα, εκεί πέρα πρέπει να κάνει παράπονα. Κοίτα, πρόσεξε. Δεν μιλάω για σένα, γενικά μιλάω. Γενικώ δεν χρειάζεται και εμένα. Στα μέτρα τάξη δεν ήμουν μπροστά, δεν ξέρω τι συμφωνήθηκαν και δεν μπορώ να καταλάβω όταν υπάρχουν. Συνέχεια το λέω για τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί τουλάχιστον όταν τελειώνει αυτή η σύσκεψη, γιατί δεν βγαίνουν τα μέτρα τάξη να τα δούμε. Δεν είναι κρατικά μυστικά. Υπάρχει ενημέρωση. Είναι η άμυνα της χώρας. Γιατί δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Για να ξέρω κι εγώ, sorry λίγο στήλιο, για να ξέρω να βγουν τα μέτρα τάξη και να ξέρω τι ώρα θα ανοίξουν οι θύρες να πάω, ρε φίλε, θέλω να μπω πρώτος. Θέλω να μπω πρώτος. Να μην φάω την. Την κοσμοσφαιρική, sorry, σε διέκοψα. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως πάντα το γραφείο τύπου της εκάστοτε ΠΑΕ ενημερώνει τους δημοσιογράφους. Στην προκειμένη περίπτωση η ασπρόμαυρη πλευρά το έκανε. Λογικά το έκανε και η κυτρινόμαυρη. Οπότε το θέμα είναι ότι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τα ρεπορτάζ των ομάδων τους γνώριζαν το τι συμφωνήθηκε και το τι δεν συμφωνήθηκε. Ωραία. Εγώ λέω ότι άλλη φορά δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Φυσικά. Πρέπει να ανοίγουν για να τα λέμε όλα. Προέχει η ασφάλεια του κόσμου. Ασφάλεια του κόσμου. Εντάξει, πάνω απ' όλα. Και από αποστολές και από προέδρους και από χορηγούς και από και από και από. Εντάξει, αυτό μας ενδιαφέρει και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Εντάξει, και σε όλα τα γήπεδα, για όλες τις ομάδες, για όλους τους οπαδούς. Προέχει η ασφάλεια του κόσμου. Για την ασφάλεια του κόσμου όμως δεν είμαστε εμείς οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Εγώ... Ούτε οι δημοσιογράφοι που αρθρογραφούν είναι υπεύθυνοι. Άλλη είναι υπεύθυνη. Εγώ χωρίς να ξέρω, λέω ότι τουλάχιστον έτσι γινόταν παλιά, ρε παιδί, συγγνώμη. Πρέπει να ανοίγουν τουλάχιστον 3 ώρες νωρίτερα οι θύρες. Ειδικά τώρα που υπάρχουν τα τουρνικέ. 3 ώρες. Δηλαδή αρχίζει το μάτς 7, από τις 4 πρέπει να είναι ανοιχτά οι θύρες. Δεν μπορώ να καταλάβω. 1 ώρα και 10. Και 4 ώρες. Δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα να ανοίξουν νωρίτερα οι θύρες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έχει πολύ ζωμή η υπόθεση. Λοιπόν. Έτσι. Προχωράμε ή πάμε. Θα πάμε διάλειμμα. Θα πάμε διάλειμμα. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Και θα μιλάμε και με τον κόσμο. Έτσι. Και φυσικά και εμείς ό,τι έχουμε να πούμε. Ατχόφεν, Τότεναμ, και τα δύο εκεί είναι. Στο ίδιο νομίζω είναι. Πρέπει να σου πω. Και τα δύο στο 1-1 είναι. Και τα δύο στο 1-1. Λοιπόν. Το άλλο ποιο είναι. Η Μονακό με την.
Κλαμπ Μπριζ Μονακό. Κλαμπ Μπριζ Μονακό. 1-1 στο 53. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε και τις γραμμές στο 23-10-287-38. Και έχουμε ένα καυτό θέμα, ένα hot θέμα που θα το συζητήσουμε. Γιατί ο Ζάκος δεν θέλει να το πει, προφανώς δεν ξέρω. Όχι, γιατί θα το πω. Στυλία, θα το έλεγα, άλλο ήθελα. Μπορεί θα να το πω κάτι άλλο. Για κάποιους λόγους. Όχι, βέβαια. Δεν καθόλου δεν θέλω να το αποφύγω. Θα έλεγα κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει κάποιες ανακοινώσεις, κάποια δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι η UEFA είπε ότι αυτά τα πέναλτι τέτοιου είδους που πήρε ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να δίνονται. Ωραία. Θα το συζητήσουμε σε παρακολουθεί. Δεν πάρω και της Αναστασίας το μήνυμα. Ποια της άσχημης? Όχι, μην τη λέτε. Αυτή που βγήκε με τον με το Μπουγάτσα φωτογραφία. Καλά, τώρα δεν ακούει και δεν καταλαβαίνει. Δεν πειράζει. Όχι, ακούει. Συγγνώμη, όχι, δεν ακούει. Mm. Δεν καταλαβαίνει ότι κάνει πλάκα. Mm. Γιατί... Ναι, για πες, για πες τι λέει. Ζάχο, κυρία... πραγματικά κοντέψαμε να σκοτωθούμε την ώρα που κυρία μπαίναμε. Δεσποινής, δεν ξέρω. Δεσποινής, δεσποινής. Δεσποινής. Όλες είναι κυρίες, αλλά είναι δεσποινής. Η δεσποινής Αναστασία. Πες τον Τρέγια να μην μιλάει χωρίς να ξέρει. Έλεος! Το είπα λίγο με μπουγατσίστικη προφορά. 2-1 η τότε να μόλις τώρα. Αναστασία, το έπαιξε 1-2. Χάρη Κέιν. Λοιπόν. Δεν το έπαιξε η Αναστασία, ναι, αλλά ο κύριος ηχολήψης μας, ο κύριος Γιάννης Ζάτσης, ναι, μπορεί να μας πάει στο δεύτερο διαφημιστικό. Ναι, τι, μόνο αυτό ήθελε. Αυτό ήθελε. Τι, αυτό ήθελε, είπε ότι θα σκοτωνόμασταν όταν μπαίναμε. Τι να ζωγραφίσω. Εγώ φίλη Αναστασία. Φίλη. Φίλη Αναστασία. Ναι, γιατί είπαμε και πέντε πράγματα και αναιρέσαμε κάποια στο μαγαζί στο Εσκομπάρ. Είπα ότι προέχει η ασφάλεια των οπαδών πριν από ένα λεπτό. Ακριβώς. Του κόσμου, του κόσμου. Και στον ΠΑΟ και στον Άρη και στον Πανιόνιο και στο Λεβαδιακό και παντού, όπου και αν βρίσκομαι. Όλα τα άλλα, η ασφάλεια όμως των οπαδών των φίλων, δεν μπορούμε να την εξασφαλίσουμε ούτε εγώ, ούτε ο Ζάχος, ούτε ο Στέλιος. Δεν είναι καν να το συζητάμε. Είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Εντάξει. Αλλά και κάποια σχόλια δεν μπορούμε να τα αφήνουμε. Ασχολίαστε εφόσον μας δίνετε δυνατότητα και κρατάμε μικρόφωνο. Έτσι μπορούμε να ανταπαντάμε. Τώρα βέβαια θα μου πεις τζάμπα ασχολείσαι, αλλά εντάξει πρέπει να ασχοληθώ. Τι να κάνω, επέστρεψες. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Στέλιος Παπαντονίου. Συντροφιά παρέτησα μέχρι και τις 10 με τον Ιωάννη Ζάτση στα μπλιμπλίκια και τις μουσικές επιλογές. Ναι, το τρένο, το τρένο του Παύλου Γκαρσία με την ΚΑΠΑ 19 πέρασε και πάει Λεύκο Ρωσία. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε για δεύτερη φορά την ΑΕ Λεμεσού στο Καφτατζόγλιο στάδιο με 2-0, με σκόρερ το Γαϊτανίδη, με δύο τέρματα πέρασε στην επόμενη φάση σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έπρεπε να υπερασπιστεί το 1-2 του πρώτου αγώνα στην Κύπρο. Οι παίκτες του Παυλάρα Γκαρσία ήταν σοβαροί και συνεπείς με την ιστορία, πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση νικώντας την ομάδα της Κύπρου με 2-0, με δύο γκολ που σημείωσε ο Γαϊτανίδης στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου, τα οποία ήταν... αυτά τα οποία έκριναν και την αναμέτρηση. Αυτό έτσι μια απλή αναφορά και για τους πιτσιρικάδες είναι καλό και σημαντικό να υπάρχουν επιτυχίες και στις μικρές ηλικίες, γιατί είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, τα ελληνάκια, και όχι αυτοί που επιλέγουν οι μανατζαρέοι να φέρουν οι μισθοφόροι, οι οποίοι δεν νιώθουν τι σημαίνει ΠΑΟΚ, δεν νιώθουν τι σημαίνει Άρης, δεν νιώθουν τι σημαίνει Ηρακλής και ούτω καθεξής, ούτε πονάνε την ομάδα τόσο πολύ όσο θα την πονέσει ένας πιτσιρικάς ο οποίος έχει μεγαλώσει, γαλουχηθεί και ανδρωθεί μέσα σε μια, μέσα σε μια ομάδα. Αυτή είναι ωραία η πραγματικότητα. Μια που είπες και εσύ για το άρθρο, ναι, του Χρυσάθου, να πω, ναι, και εγώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα πω και τον ποιος το έγραψε. Διάβασα ένα πραγματικά έτσι διασκεδαστικό άρθρο του κυρίου Βασιλόπουλου ήταν. Δεν θυμάμαι καν, δεν ξέρω εδώ στο SDNA, ούτε ξέρω. Δεν θυμάμαι, μπορεί και σε άλλο, δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Έγραφε με λίγα λόγια, να μην στο να κουράσω, ένα λεπτό θα πάρει, ότι ο Νταβέρι, πώς λέγονταν ο Ιταλός που μας έπαιξε αυτός, ο Νταβέρι. Τώρα δεν το θυμόμαστε το όνομα, αλλά ναι. Ναι, ναι, ο Ιταλός, τέλος πάντων, διαιτητής του παιχνιδιού, αδίκησε τον ΠΑΟΚ. Το ωραίο είναι, το αν αδίκησε ή όχι, δεν θα το αναλύσουμε. Είδε ο κόσμος. Το ωραίο είναι ότι από κάτω, αν δεις, θα σου, γιατί πάντα στο κείμενο και εδώ στο Χρυσάνθο, από κάτω γράφει ο κόσμος, έτσι. Ναι. Με έκανε πραγματικά θετική εντύπωση ότι από κάτω οι παοξίδες, σε ένα ποσοστό πάνω του 80%, μην πω και 90%, σχεδόν καθολικό, σε εισαγωγικά τον έκραζε. Δηλαδή, τι να πω, ρε φίλε, τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Να μην πω και καμιά κουβέντα. Και επειδή είναι διαφορετική νοοτροπία, ο, ναι, παοξής πάντα κράζει αυτό που κάτι δεν τον αρέσει. Ναι, δεν είναι σε κάποιους άλλους οι οποίοι
χαϊδεύουνε, αυτά. Να κράσουμε. Έχουμε Καπράλο. Ζάχο, με συγχωρείς. Πάρουμε λίγο τον Ηλία Καπράλο, τον ρεπόρτερ από το ΠΑΟΚ 24, ο οποίος έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό να μας πει. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι σημαντικό, πώς το θεωρεί ο καθένας σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ τελείωσε άλλη μια υποχρέωση στο Youth League της ΚΑΠΑ 19. Κέρδισε την ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ με 2-0 στο Καφτατζόγλιο πριν από λίγη ώρα. Πέρασε στη φάση των 16. Μάλιστα. Όπως είχε κάνει και προδιετίας. Προδιετίας του έτυχε ο Άγιαξ. Φέτος, ήμασταν τυχεροί, έτυχε η Μίνσκ από τη Λευκορωσία. Μάλιστα. Η οποία πέρασε μέσα στην Πορτογαλία. 10 παίκτες αγωνιζόταν, πήρε την πρόκριση. Και τώρα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ θα πάει στη Λευκορωσία. Πότε είναι τα δύο μάτς? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενημέρωση. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Περιμένουμε κι εμείς να μάθουμε. Okay, okay. Σκόρερ του ΠΑΟΚ στο πρώτο γκολ στο 46, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γαϊτανίδης, ο ίδιος παίχτης σε μια πολύ ωραία αντίπιση. Στις αρχές του δεύτερου μηχρόνου. Ναι, στις αρχές του δεύτερου μηχρόνου. Μίλησαν και ο Παύλο Γκαρσία πριν από λίγο. Mm-hmm. Σε λίγο θα έχει και τις δηλώσεις στο επίσημο site. Μπορείς να μας πεις εν ολίγης αν συγκράτησες τι είπε ο Παύλο Γκαρσία? Περιληπτικά. Ο Παύλο Γκαρσία είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια να αλλάξουν λίγο παραστάσεις από τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος των β' ομάδων. Είναι πολύ σημαντικό και σαν επιβράβευση για το πρωτάθλημα το οποίο παίρνουν να παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Εδώ θα, αν με επιτρέψεις λίγο να διακόψω, ναι, η UEFA έχει ξεκινήσει στην αρχή ένα Champions League β' ομάδων. Μάλιστα. Με τις ομάδες που είναι ήδη στους ομίλους. Mm-hmm. Ωραία. Αλλά πολλές φορές είχε παρατηρήσει ότι η καλή β' ομάδα της χώρας, δεν, η αντίστοιχη πρώτη δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Οπότε δημιούργησε και το Youth League που παίζει ο ΠΑΟΚ, όπου όταν η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε χώρα στις β' ομάδες παίζει σε αυτό εδώ. Έτσι, ο ΠΑΟΚ για δεύτερη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα έπαιξε αυτή τη διοργάνωση. Είπε ο Γκαρσία ότι είναι μια επιβράβευση για τους παίχτες, ότι οι παίχτες του ΠΑΟΚ πέρσι κερδίσαν τους παίχτες του Παναθηναϊκού στις β' ομάδες και βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά του Παναθηναϊκού φέτος είναι στην πρώτη ομάδα και πάνε πάρα πολύ καλά, οπότε και τα παιδιά του ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό εδώ, εάν αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα, εάν σιγά σιγά ανεβαίνουν βαθμίδες. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η πιο πλούσια ουσιαστικά ακαδημία της χώρας, αλλά δεν έχει βγάλει τους παίχτες που θα μπορούσε μέχρι στιγμής, mm-hmm, τα τελευταία 5 χρόνια, των ελαχίστων εξαιρέσεων, και ότι θέλει με χαρά να δει να προχωρήσει η ομάδα και στον αγώνα με τη Μίνσκ, να πάει και στην επόμενη φάση, για να μπορέσουν και τα αυτά τα παιδιά να πάρουν και εμπειρίες παραπάνω, 5 παιχνίδια, να το χαρούν και λίγο περισσότερο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα, Ηλία? Κάτι άλλο, όχι κάτι okay σημαντικό. Το παιχνίδι δεν ξέρουμε πότε θα οριστεί τώρα με τη Μίνσκ, αλλά πάλι μέσα εβδομάδα θα είναι. Να υποθέσω ότι θα ενημερωθούμε μέσω του ΠΑΟΚ 24. Εννοείται. Μόλις βγουν οι ακριβείς ημερομηνίες. Εντάξει. Και συνήθως αυτά τα παιχνίδια, επειδή πάντα μέσα εβδομάδα κάτι γίνεται στην Τούμπα, συνήθως γίνονται στο Καφτατζόγλιο. Ηλίας Καπράλος από το ΠΑΟΚ 24 με την πιο έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, όταν λέω εγώ, τον έλεγα τον Ματζιού και έξω ότι θα δουν αλφα-εθνική το πήρε το Καφτατζόγλιο από τώρα, γιατί κάτω κάπα 19 και θέλει να ανέβει. Αχ, Ματζιούκι, δεν θα τη δεις την αλφα-εθνική. Με κιάλια θα τη δεις. Λοιπόν, να πούμε ότι οι γραμμές θα τις ανοίξουμε. Ναι. 23-10-287 και 38. Από τώρα και στο εξής μπορείτε να καλείτε. Λίγο αργήσαμε σήμερα, εντάξει. Εντάξει. 23-10-287-888. 69-45-287 και 38. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυβακούτε, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-5-26. PSV τότε να 1-2 στο 70. Και 1-1 είναι ακόμη το Club Brugge Μονακό. Έτσι έλεγες για ένα δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ. Όχι, το είπα αυτό που ήθελα να πω. Μου έκανε, για να το επαναλάβω, τρομερή εντύπωση ότι στα σχόλια κάτω το 90% τον, να μην πω τον κράζα που τον κράζανε, λέγανε εντάξει ρε φίλε, έλεος. Έλεος. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Δεν θέλω να το. Για αυτό που ισχυρίζεστε για τη FIFA, για το. Ναι, αυτό βγήκε. Δεν ξέρω, σου είπα 8 παρά ένα λεπτό. Σκόλασα, ναι, δεν το έψαξα κιόλας και πολύ. Ναι. Είναι όπως έλεγες εσύ, ότι θυμάμαι που έλεγες για τον γκολ της ΑΕΚ, ρε παιδί μου. Ότι βγήκε τον γκολ του ΠΑΟΚ. Ναι, συγγνώμη. Τον γκολ του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ότι είχε βγει ένα τέτοιο, μία από την UEFA, που βέβαια. Αν θυμάμαι καλά, η ΑΕΚ
είπε ότι ποτέ δεν βγήκε τέτοιο πράγμα. Το βγήκε και το επισυνάπτω αυτό. Ένα ανάλογο βγήκε και σήμερα. Και ναι. Περίμενα έτσι να το. Έλεγε η UEFA τότε ότι ναι. Είναι κανονικό το goal του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει offside, διότι δεν παρεποδίζεται το οπτικό ωραία. Πεδίο του τερματοφύλακα Μπάργκα. Έτσι λέει ο νόμος και το είπε η UEFA. Και δεύτερον, ωραία. Ότι δεν παρεποδίζει στο να αντιδράσει, στο να κάνει εκτείναξη ή να αποκρούσει ο τερματοφύλακας την μπάλα που έχει πορεία προς την εστία ο παίκτης, γι' αυτό δεν είναι offside. Αυτό έλεγε η FIFA και η UEFA και δικαίωνε ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ. Η FIFA το δικαίωσε τον ΠΑΟΚ. Τα ελληνικά αθλητικά δικαστήρια το δικαίωσε. Και τον Άρη τον είχε δικαιώσει το ΚΑΣ, αλλά δεν έπεσε ο Πανιώνιος. Δεν πειράζει. Κοντολογήσει. Στο Sport FM το βλέπω εδώ, για να λέμε και την πηγή. Το λάθος του Ντοβέρη στο πέναλτι του Τζανακάκη. Και γράφει, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, ότι από το καλοκαίρι έχει αλλάξει, λέει, ο κανονισμός. Και αυτό το είδος, όταν είναι έτσι το χέρι δίπλα, δεν λογίζεται πέναλτι. Να μην το διαβάζουμε τώρα όλο. Και δείχνει τη φάση και την αναλύει τη φάση κτλ. Ότι άλλαξε από το καλοκαίρι, λέει, ο κανονισμός. Δεν το ήξερε προφανώς ο Ιταλός. Επειδή διάβασα πάλι και εγώ το άρθρο του μεγαλομεσογράφου σας. Ναι. Και επειδή άκουσα και την εκπομπή. Θα κάνω αυτά. Αυτό βγήκε από το πρωί, δηλαδή. Από το πρωί. Γιατί εγώ σου είπα σχόλασα 8 παρά 1 λεπτό. Από τις πρωινές ώρες και μετά τις 11-12 κάπου εκεί, αν δεν απατώμα. Γιατί και εγώ δούλευα. Κατάλαβες. Ναι. Και από ό,τι άκουσα. Ναι. Διαμαρτύρονται και λένε. Πέρσι, λέει, ισχυριζόσασταν, λέει, του κανονισμού της FIFA της UEFA. Ναι. Φέτος δεν ισχύει. Εγώ θα πάω με την πλευρά του κυρίου Χρήσαδου Τσαλτίδη. Ναι. Και την πλευρά των όσων φίλων συμμετείχαν στο All About Aris, οι οποίοι λένε ότι η FIFA λέει ότι τέτοια πέναλτι δεν πρέπει να δίνονται και κακός ο Ιταλός ρέφερι, τον οποίον ζήτησε ο Άρης σε κοινή συμφωνία με τον ΠΑΟΚ να υπάρχει ξένος διαιτητής, ορίστηκε, πάλι έχετε παράπονο, κακός θα πω εγώ, έδωσε αυτό το πέναλτι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Χρήσαδο Τσαλτίδη σε αυτό το άρθρο που κάνει, με το All About Aris και τους οπαδούς του φίλου του Άρη. Ξέρω τι κάνει. Του φίλου Σαριανού. Αλλά εφόσον συμφωνείτε σε αυτό που λέει ο κανονισμός της FIFA ότι τέτοια απέναντι δεν πρέπει να δίδονται, αναγκαστικά, υποχρεωτικά και αυτομάτως συμφωνείτε και με τον κανονισμό που έλεγε η FIFA πέρυσι ότι το γκολ του ΠΑΟΚ είναι κανονικό. Άρα αποδέχεστε αυτομάτως με όσα συμφωνήσατε στην εκπομπή, επαναλαμβάνω, το All About Aris και στο σχόλιο του κυρίου Τσαλτίδη που έχει κάνει στο άρθρο του, ναι. Αποδέχεστε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 3 πρωταθλήματα, ότι κατέκτησε το double πέρσι και ότι οι τίτλοι του είναι επισήμως και 9. Θα σου πει ότι δεν υπάρχει από την UEFA αυτό, ενώ το δικό μας υπάρχει. Έτσι θα σου πει ο Τσαλτίδης. Τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, θα σου πει. Και η ΑΕΚ το διέψευσε. Ο Τσαλτίδης μπορεί να απαντήσει μόνος του. Δεν υπάρχει, θα σου πει. Τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ότι είπε η UEFA αυτό το πράγμα. Ναι. Υπάρχει. Θα στο βρω και θα στο δείξω. Εντάξει. Θα στο βρω και θα το δείξω. Ότι όχι, επίσημα. Το τέτοιο το είχα διαβάσει και εγώ. Ναι, φίλε, επίσημα. Το Τσαλτίδη, λέω. Ναι. Λέει ο Τσαλτίδης. Λοιπόν, ωραία, ας βγάλω ότι να μας απαντήσει. Ας βγει. Άμα μας ακούει, οι φίλοι που τον πληροφορούν, του πάρω τηλεφωνάκι. Καλείστε σε αυτά. Να μας πάρει να βγει να μας απαντήσει. Έτσι. Λέει λοιπόν ο Βαθύλακος. Ναι. Έτσι, στο ότι Βαθύλακο μένει, γιατί το λες Βαθύλακο. Δεν είναι κακό, ρε φίλε. Ναι. Τιμή του είναι. Αποκέντρωση δεν έχει ζητήσει ο Ανδρέας. Ναι. Μπράβο, καλά κάνει. Το Ανδρέα τα ξέρει όλα τι είχε ζητήσει. Ανδρέας είναι υπέροχος. Υπέροχος. Λοιπόν, τι λέει ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι, και εγώ συμφωνώ μαζί του από τις λίγες φορές, αλλά συμφωνώ. Ότι στη μία περίπτωση της FIFA πέρσι. Ναι. Έτσι, το καταλάβαμε. Ισχυριστήκαμε το τάδε. Φέτος εγώ λοιπόν τάσομαι υπέρ του. Συμφωνώ 1000%. Είπα την απάντηση, την είπα ήδη. Και στην απάντηση τη δίνω και εγώ αυτομάτως τι ισχύει. Κατά την άποψή σας, έτσι λοιπόν, συμφωνείτε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα και ήταν καθαρό τον κόλπο. Θα σου πει, ρε φίλε. Γιατί θα σου πει αυτό. Θα σου πει. Ναι. Θα κάνω εγώ τώρα μετά τον δικηγόρο ναι. του που με είπε στο διάλειμμα. Εγώ δεν έκανα τον δικηγόρο του Βασιλόπουλου. Του Ματζιούκη. Ναι, όχι. Εγώ μιλάω τώρα εδώ σαν Αριάνο. Δεν είναι θέμα. Ζάχο, μην τοποθετήσει. Ζάχο, ναι. Άστο να μιλήσει. Λοιπόν, θα σου πει. Ότι δεν υπάρχει κανένας τοποθέτηση αξιωματούχου της UEFA. Ενώ η δική μου πιθανό να υπάρχει. Ότι είναι ο Στέλιος Παπαντονίου, ναι. ο τέτοιος, ναι. Αυτό θα σου πει. Okay. Αν το βγάλει και το αποδείξει κιόλας, ναι. αυτό θα πρέπει να ζητήσει να αποδειχτεί. Νομίζω, κύριε Χρήσαθε, ότι αυτή τη φορά δεν είμαι παραπληροφορημένος. Είναι τα γραπτά σας τα οποία μένουν. Μένουν. Χρήσανδες. Ναι. Γιατί όλα τα πληροφορούμε κι εγώ, δεν είσαι το μόνος, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι, ορίστε. Έλα εσύ. Νάτος. Γεσίας. Έλα, Νίκο. Με το έλα τον κατάλαβα. Νίκο. Μην ξαναπέσεις.
Δεν είναι δυνατό. Από το υπόγειο μας παίρνει. Έλα ρε, μίλα. Τι έγινε ρε, μ' ακούτε ρε. Σ' ακούμε, τώρα, έλα, έλα, τώρα σε ακούσαμε. Έλα, 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 πάμε γερά. Έλα. Πάμε. Τι γίνεται. Ό,τι γίνεται ακούγεται. Καλά. Σωστά. Ζαχούλη, τι γίνεται γάτο, τι έγινε η κούλα. Τι έγινε η κούλα, άρχισε τα μαγειρέματα η κούλα. Ούτε ξένος διαιτητές, ούτε τίποτα. Έβαλε και το δικό της διαιτητής. Τζίλος, τζίλος. Αυτό δεν ήταν άγνωστο ότι δεν θα είναι ξένος διαιτητής, αφού έλα, ρε, φίλε, τώρα, ο Περέιρα του. Ρε, ο Περέιρα δεν του είπε, δεν θα σου βάλω, σου είπε, θα το δούμε. Να πούμε. Γι' αυτό σου λέω εγώ, δηλαδή ρε, εσύ έχω φάει δηλαδή, τέτοιο ξενέρωμα. Λέω και τι καθόμαστε και ασχολούμαστε. Ρε. Ναι, καλά, τώρα, να πάμε τι να, δηλαδή, τι να παίξουμε τώρα, ρε, με 14 εναντίον 11. Είναι τελειωμένα, δηλαδή σφαγή από εδώ μέχρι τη Ζιμπάμπου ένα. Τι να πάνε αυτοί, τι πράγμα είναι αυτό. Κάτσε να δούμε ρε φίλε, το δούμε το μάτσι μετά. Κοίτα, άκουσε με, προχτές το ντέρμπι που είδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, πέρα από αυτά όλο το σκηνικό που έγινε, όλο το σκηνικό το ωραίο που έγινε, έγινε λόγω διαιτησίας ξένης. Έτσι. Ξένης. Εάν αυτά τα μπέναλτι και ιστορίες ήταν υπήρχε Έλληνας διαιτητής, για τον οποίο Έλληνα Γιουσουφάκη διαιτητή, υπάρχει προκατάληψη από όλους. Από όλους και από όλους. Λογικό. Εκεί πέτρες είναι. Λογικό. Υπάρχει λόγος που υπάρχει λογικό. Προκατάληψη. Φίλε, είναι... στο μπέναλτι σου μιλάω θα φεύγαν τα καρικλάκια σαν τυρόπιτες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση με Έλληνα διαιτητή να το δεχόμασταν αυτό. Νικό. Αυτή όλη η πολιτισμένη ατμόσφαιρα ήταν λόγω ξένης διαιτητής. Σωστό, μα συμφώνει, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Ναι. 1000%. Και η ατμόσφαιρα και η αντιδράση των ποδοσφαιριστών που δεν διαμαρτυρήθηκαν ήταν αποτέλεσμα ξένης διαιτητής. Όλο το deal. Γιατί κανένας παίκτης του Άρη δεν διαμαρτυρήθηκε στο πέναλτι. Όχι, κανείς. Όχι, γιατί στην ουσία είναι σαν να βλέπαμε ένα ευρωπαϊκό μάτς, ρε φίλε. Πώς είναι ένα ευρωπαϊκό μάτς, πώς το βλέπεις. Πραγματικά ήταν ευρωπαϊκό μάτς και ήταν από τα καλύτερα μάτς της Super League έως τώρα. Αν όχι το καλύτερο. Έτσι ακριβώς. Και εγώ δηλαδή γι' αυτό το χάρηκα. Δηλαδή πέρα από την εντάξει από την πίκρα λόγω ήττας, λογικό είναι. Κόκκινη για, πέρα... κόκκινη για την Tottenham στο 78, δεν έχω ξέρω αν έχει δώσει πέναλτι φάουλ. Κόκκινη για την. Κατά της Tottenham. Κόκκινη. Ναι, γιατί Tottenham λέω έξω. Ναι. Έξω ναι. Μάλλον, έτσι όπως λες, δεν ξέρω αν είναι φάουλ ή. Ο τερματοφυλακάς. Ο Γιώρης έξω. Ο Γιώρης. Δεν ξέρω αν είναι πέναλτι. Επειδή τη θεωρώ δεδομένη τη σφαγή. Εγώ για μένα προσωπικά από τώρα να ετοιμάσουν φάλφα. Το ημίχρονο τις ανακοινώσεις διαμαρτυρίας. Από το ημίχρονο στο λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η σφαγή είναι δεδομένη. Από τώρα έχετε, μη μου έρθουν και πούν μα εντάξει ξέρω εγώ. Όχι φίλε δεν το δέχομαι με τίποτα. Να το παίξουμε άσο Νίκο. Να το παίξουμε άσο Νίκο. Λόγω διαιτησίας ναι. Λόγω διαιτησίας. Για με αυτό το τζίλο έτσι. Γιατί δεν κάνετε ένα... Με τον Νιόνιο ρε φίλε. Ρε φίλε, γιατί δεν κάνετε... Γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση ρε φίλε. Αλλά σου λέει όταν με τον Πανιόνιο... Εγώ για μένα Στάσου, γιατί μπορεί να κάνω λάθος, συγγνώμη. Περίμενε λίγο ρε, μπορεί να έκανε ανακοίνωση νομίζω. Κάπου διάβασα για ανακοίνωση τι έβγαλε. Περίμενε. Δεν ξέρω, εγώ για μένα από τώρα, όχι... Ψάξω εγώ, θα ψάχνω το άλλο. Η Κούλα και ο άλλος ο Γαβρούλης. Καλά με τον Γαβρούλη, άμα έρθει τώρα ο Γαβρούλης εδώ και μου φέρει τίποτα κάνα έτσι. Κάνα όπως πήγε μέσα στο Πανιόνιο που κέρδισε μέσα στο Πανιόνιο ενώ ο Πανιόνιος έπρεπε να έχει κερδίσει και αν αυτού και έχασε. Φίλε δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα πολιτισμένα και τα αυτά άστα τα ξεχάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά τα πολιτισμένα και τα τσάτσα τα ξεχάσουνε. Δεν υπάρχει. Ας και γι' αυτό θα φάμε και τιμωρίες. Δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται να το δεχτούμε αυτό. Να. Ανακοίνωση του Άρη. Για τον. Το όχι, για τον Τζίρο είναι το 2017. Ναι, ναι. Είπα και εγώ, έβγαλε ο Καρυπίδης ανακοίνωση. Από τώρα. Το ξέρω. Δηλαδή, άσο. Δεν έχει, ρε, φίλε. Εδώ δεν έβγαλε κούλα, για τον Κομίνι, ρε. Για τον Πεναλντάρα δεν σε δίνει, ρε. Πεναλντάρα, ρε. Ο αλήτης αυτός εδώ. Ο διαιτητικός αλήτης, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Πεναλντάρα, ρε. Άμα δεν το λέγανε Κομίνι, ούτε θα τον ένοιαζε. Θα έτριβε τα χέρια του. Ρε φίλε, εγώ χτύπα ξύλο με εθέρα θα ήμουν αν δεν μου έδινε το πέναλτι αυτό. Ρε φίλε, ειλικρινά σήμερα, θα είχα λίγο θυμίσει την παρέμβαση. Δηλαδή, μου κόβεις ρε φίλε. Διπλός πράκτορας, μου κόβεις ρε φίλε την καλή πορεία μου και παίζω μετά ντέρμπι με τον Μπάουκ. Δύο εβδομάδες γκρίνια με αφήνεις, δεν μου δίνεις το πέναλτι. Και δεν μου βγάζει για ανακοίνωση ο πρόεδρος μου, ρε φίλε. Γιατί. Τίποτα μέχρι εδώ, Συγγνώμη, ρε Νίκο, τώρα πέρα από την πλάκα. Πέρα από την πλάκα, άκου λίγο. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε, παραλαμβάνω. Δεν σε πείραξε που ο Καρυπίδης δεν έκανε μια ανακοίνωση για τον Κομίνι. Στα ίσια. Εγώ για μένα έπρεπε να τους πάρει παραμάζωμα. Ναι, ρε φίλε.
Θες να πει παραμάζω. Δύο εβδομάδες γκρίνια έφαγες και έπεσες με τον ΠΑΟΚ. Έπεσες δηλαδή με τα καπάκια. Κάνουμε ομάδα, για ποιο λόγο νοιάζεται. Κάνουμε ομάδα ρε εσύ. Για ποιο λόγο πάμε 30.000, 25.000. Πες τα ρε Νίκο. Για ποιο λόγο. Αμά είμαι να μην πάμε και στο γήπεδο. Νοιάζεται για το καλό του Άριο Τρέγιας ρε. Ρε φίλε, επειδή τα έχω περάσει. Ρε φίλε, επειδή τα έχω περάσει. Γιατί την έχει φάει τόσα χρόνια. Τα έχω περάσει, ρε Νίκο. Τα έχω περάσει πέτρινα χρόνια. Μπορώ να σε καταλάβω. Τέλος πάντων, εσείς όλα τα παρεξηγείτε. Όλα τα παρεξηγείτε, ναι. Για πες τώρα, ρε. Τι θα γίνει, δηλαδή, να μην, όπως λέει άσο, να μην το δούμε καν το μάτς, δηλαδή, λες. Τίποτα, εγώ ξενέρωσα, φίλε, ξενέρωσα. Δεν είναι, μόνος ξενέρωσες, πολύ ξενέρωσες. Το τυγρούλι τώρα, το γατούλι τώρα, την κούλα. Ποια κούλα ρε φίλε τώρα του Πακάκη. Πες τα ρε φίλε, πες τα, γιατί άμα τα λέω εγώ με παρεξηγούν ένα. Ποια κούλα ρε φίλε, εγώ για μένα, θα σου πω και τ' άλλο, άμα το θέλω να τα ακούσουν κι αλλιώς, πάνε βάλτος και τη διαιτησία μέσα στα δίχτυα. Και τη διαιτησία, ποια κούλα ρε φίλε, για ποια κούλα μιλάμε τώρα. Ο Άρης θα παίξει στα ίσια και πιστεύω δεν θα χάσει, έτσι πιστεύω. Τίποτα παιδί, πάνε βάλτος. Δύσκολα θα χάσει. Μακάρι. Δύσκολα θα χάσει. Ότι θα φάει διαιτησία θα φάει. Τώρα θα τη δούμε τη διαιτησία, άμα θέλει να κάνει τέτοια θα τη δούμε. Αλλά έκανε και κουρασμένη λογικά. Βέβαια, τα έδωσε όλα. Τις ανακοινώσεις από τώρα, άρεσε στο ημίχρονο, δεν υπάρχει περίπτωση. Νίκο, θα σου το πω από τώρα. Μπαίνει ο αναπληρωματικός. Και δεν στο λέω για να σε πικάρω. Δεν θα φάσει τραμπούκα από διαιτησία με την ΑΕΚ. Δεν θα φας τραμπούκο με την ΑΕΚ από τη διαιτησία. Μακάρι, μακάρι φίλε. Να ξέρεις. Μακάρι. Ειλικρινά σου λέω δηλαδή, τότε άμα, δηλαδή άμα φάμε και πάω τώρα μέσα στην κούλα και χάσω και αυτά, τότε ξενέρωσα. Δηλαδή τι ασχολείς ναι. Τώρα. Αγωνιστικά αν μπορέσεις και τους κερδίσεις, γιατί είναι δύσκολη έδρα. Πάρτε και τα διαρκέ, πάρτε και τα εισιτήρια, άλλα από εδώ να κάνετε. Ναι, δεν έχει σημασία. Έχει καλή έδρα. Φυσικά, έχει καλή ομάδα. Μην κοιτάς που ο Τσιγκούνης δεν έκανε. Το ΟΑΚΑ είναι και καταραμένο για μας. Και ξεφτιλίζεται στο τσάπι. Γενικά το ΟΑΚΑ είναι καταραμένο για μας. Ξεφτιλίζεται και εμάς καταραμένο. Η κατάρρευση είναι για να σπάνε. Ναι, αν μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε. Αλλά τραμπούκο διαιτητικό δεν θα φας. Να σας δώσω και έναν που πετάχτηκε εδώ. Πού ήρθε ο Μούς, με βρήκε στην παραλία. Ναι, δώσ' το. Κάτσε, σου δώσω μια γνώριμη φωνή. Την Κυριακή το βράδυ κατά τις 10 πέρασα το Λευκό Πύργο. Τάσο σαν να σε πήρε το μάτι. Τι έκανες εκεί στο Λευκό Πύργο, 10 η ώρα. 10 η ώρα στο Λευκό Πύργο. 10 η ώρα στο Λευκό Πύργο την Κυριακή το βράδυ. Τι έκανες, Τασούλη. Φίλε, λάθος κάνεις, δεν ήμουν. Τασούλη. Δεν ήμουν εγώ. Αυτός ήταν, αυτός ήταν. Δεν ήμουν εγώ. Αυτός ήταν. Έχω μάρτυρες. Αυτός ήταν. Έχω μάρτυρες. Καλά, εντάξει ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εντάξει. Και στο Μεγάλο Άρη παίζει. Ήμουνα σε κάτι κρεβατοκάμαρα, 46 νούμερο είναι οι παντόφλες μου, μπορείτε να τις δοκιμάσετε. Γιατί δεν κέρδισα την κοινή. Για επιβεβαίωση. Ξέρω ότι κάνατε μια τεράστια νίκη μέσα από όρτη τη έδρα, αλλά δεν είναι και η Μάντσεστερ ο Άρης. Εντάξει, μην πιένετε και το Λευκό Πύργο για αυτό. Εντάξει. Είναι μια νίκη στο πρωτάθλημα. Θα γύριζε. Μην τρελαίνεστε. Μπράβο που γάτσα έτσι, μπράβο. Τι? Χαίρομαι που χαρήκατε πολύ. Χαίρομαι που χαρήκατε πολύ. Που είναι μια νίκη, νομίζω είχατε κερδίσει από το 2000 στο Βικελίδης. 2002, πότε. Από το 2004, 2005. Στο πρωτάθλημα. Α, πρόσφατα δηλαδή. Στο πρωτάθλημα. Τώρα του δίνεις ασίστ. Αφού έλεπες 7 χρόνια. Μην του δίνεις ασίστ. 4 χρόνια θα σου πει. Τι 4, μόνο 4. 7 είναι ο αριθμός του ψεύτη, Τάσο. Εσύ το ξέρεις καλά αυτό. Εσύ είσαι μαλωμένος με την αλήθεια και στο λεξιλόγιο σου η λέξη αλήθεια δεν υπάρχει. Τι να κάνω. Εντάξει, καλά πουλάς και καλά τα έζησανό, καλά τα έζησανό στο δικό σου, αλλά σε μένα δεν πρόκειται να αφήσω να πέφτει τίποτα κάτω, να το ξέρεις. Θα σου τη λέω μέχρι την τρίτη παρουσία. Εντάξει, αν υπήρχε βραβείο προπαγάνδας, ειλικρινά θα το κέρδισες με διαφορά. Αν μου δώσεις ένα παράδειγμα, ένα θα σου ζητήσω και δύο, που πουλούσα προπαγάνδα, θα τα γράφω από εδώ και πέρα. Θα σου ζητήσω. Όταν βγάζεις φωτογραφία την Τούμπα, ναι. Η Τούμπα sold out, ναι. Η Τούμπα sold out, η οποία Τούμπα sold out, εάν δεν κάνω λάθος, φέτος έκανες ένα μάτσο με την Πενφίκα. Άλλο μάτσο δεν έκανε sold out. Εγώ... Τι μάτσο έχεις κάνει φέτος sold out. Εγώ δεν μίλησα για κανένα sold out. Για sold out. Εγώ για sold out, εγώ σαν Τάσος Τρέγιας δεν έκανα κανένα post για sold out σε καμία ανάρτηση. Όπα. Στο μάτς με έβγαζες μια φωτογραφία, έτσι είναι τα sold out. Ναι. Δεν είναι το μάτς με την Μεφίκα αυτό που σου έχω βάλει. Σου έχω βάλει ένα μάτς που είναι Ζίνκα η Τούμπα και έχει απέξω καμιά 10.000 κόσμο. Πότε, ποιο μάτς, κατάλαβες. Ποια χρονολογία. Με τον Ολυμπιακό. Στο κύπελο με τον Ολυμπιακό που έγινε η ατμόσφαιρα η τρελή. Τότε είναι. Πέρυσι. Πρόπερσι. Φέτος τι έχεις να μου δείξεις. Τι να σου δείξω ρε φίλε.
Τι θες να σου δείξω. Τι θες να μου δείξεις φέτος. Φέτος έχω να σου δείξω, φέτος έχω να σου δείξω 19 βαθμούς, πρωτοπόρος με 7 στα 7. Τι άλλο θες να σου δείξω. Συγχαρητήρια, μπράβο. Τώρα είμαι στον αέρα, θα σου έλεγα τι μπορώ να σου δείξω, αλλά δεν γίνεται. Άμα θα πιω κανένα ουίσκι κοντά σου θα σου πω. Και μπορεί να το διαπιστώσεις κιόλας. Ξεφύγει, από κοντά, να ξέρεις. Λοιπόν, ας τα αυτά. Έλα. Το στοίχημα πρέπει να πληρωθεί. 4 άτομα, αυτός λέει 6 άτομα θα φέρει. Όχι, για φαγητό. Εγώ είπα 4 και επειδή έχει καλές, επειδή έχει καλές σχέσεις με θέρες υπάρξεις, ναι. Πιθανολογώ ότι θα φέρει και κανένα δύο για σάλια αυτός. Θέλω συγγενείς, θείους, γιαγιάδες, παππούδες, όλους θα τους φέρει. Στο Ζιγκόλι θα πάμε, στο Ζιγκόλι. 2-2 η Ετχόβεν, στο 87. Στο Ζιγκόλι θα πάμε, οκ. Ανοίγει. Έγινε, σας αφήνω, φιλιά. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο. Στο Ζιγκόλι. Λοιπόν. Δεν μας είπαν, έκανε sold out όμως τελικά. Τέλος πάντων. Θα πάμε διάλειμμα, θα το συνεχίσουμε. Τι έχουμε γραμμή. Πάμε, θα το πάμε όλο. Ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γιώργος Πάοκ, Ολλανδία. Γεια σου, Γιώργο Πάοκ. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι γίνεται. Καλά, εγώ ξέρω ότι ένα χιλιάρικο αιωρείται στον αέρα και κάπου και από κάπου έχει γλιτωθεί. Δεν ήταν τώρα. Το ανέρεσε. Δεν ήταν για χιλιάρικο, τώρα όποιος και να κέρδισε. Το ανέρεσε και... Έλα, εντάξει, και όχι, να τα πούμε, ξέρει κόσμο. Το ανέρεσε ο Νίκος, πήρε τηλέφωνο μετά. Και το συμφώνησα και εγώ και κλείσαμε ένα τραπεζάκι. Ένα τραπεζάκι 4 ατόμων, το οποίο του βγήκε κατοστάρικο. Δεν θα του βγει φτηνά, μη σε αναχωριέσαι. Δεν θα του βγει. Γιατί το εστιατόριο είναι πολύ καλό. Και είναι, άντε να μην πούμε, που είναι χλιδάτο και τέτοιο. Εγώ μπουγάτσα και σε καντίνα πάω έξω από την Τούμπα σε μάτς του Πάου. Εγώ δεν πάω. Πάμε στο Πάου παραδείγματι. Γιατί θα περάσετε. Όχι, θέλω να φάω, ρε φίλε. Μαζί μου δεν σε πειράξει κανείς. Όχι, θέλω να φάω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πω και κάποια πράγματα εγώ. Πάμε στο Καριλάο, ρε φίλε. Σε καντίνα δεν πειράζει. Θα έρθω κι εγώ. Ποιο θα με πειράξει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα μία λάθος εικόνα επηρεασμένο. Από τα προηγούμενα χρόνια, τέλος πάντων, προ-πενταετίας, εξαετίας, την περασμένη δεκαετία. Και ομολογώ, και δεν το λέω τώρα επειδή μιλάω εκ του ασφαλούς, επειδή έχουμε κερδίσει και τα λοιπά, γιατί επικαλούσε αυτό το παιχνίδι εφιάλτη για μας, όχι όσον αφορά το τι θα χάσουμε, αλλά όσον αφορά αυτό το τη μύρλα πριν το παιχνίδι, ας πούμε, το ότι είμαστε αναγκασμένοι να μπαίνουμε σε μια διαδικασία αντιπαλότητας, η οποία δεν έβγαζε πουθενά. Αλλά τέλος πάντων ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα από την γενική ατμόσφαιρα στο ντέρμπι. Είναι η πρώτη φορά που έβλεπα παιχνίδι στο Χαριλάου και νόμιζα ότι έβλεπα παιχνίδι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και αυτό το πιστώνω στα θετικά του Άρη. Γιατί δεν το παίζω τώρα και λέω πάλι ούτε αφιψηλού ούτε αλαζονία, τα λέω όπως τα είδα τα πράγματα. Και αυτό ενδεχομένως να ισχύει και για εμάς και για το παιχνίδι για το δεύτερο γύρο σε εμάς ή στο παιχνίδι που προηγήθηκε. Ένα αυτό. Δύο, είδα ότι το δικό μας το σκάουτινγκ έχει μεγάλες ελλείψεις. Δεν εννοείται να βλέπω δύο τέτοιους παιχταράδες μέσα στον Άρη και ειδικά τον ένα, τον μικρό, τον Γκαρσία και να είμαι αναγκασμένος να πληρώνω εγώ το Χατζερίδη με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο ο οποίος κάνει τις διακοπές του Γιώργο, στην Ελλάδα. Γιώργο, θα σε μπορούσα να σε κάνω πολύ χαρούμενο τώρα. Δεν θα το πω όμως. Θα περιμένεις λίγο, κάνεις λίγο υπομονή, τι έχουμε... Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Θα κάνεις λίγο υπομονή κανένα δίμηνο και θα με θυμηθείς. Αυτό δεν αναιρεί όμως το ότι δεν πρέπει να γίνεται πρόσθετη αξία σε έναν ποδοσφαιριστή, δηλαδή να πληρώνουμε εμείς 5 φορές παραπάνω, ενώ μπορούν από πριν να δουν, ας πούμε, όπως ο Άρης ή ο κάθε Άρης, έναν τέτοιο παίχτη ο οποίος είναι για μένα ο πιο ταλαντούχος νέος παίχτης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Καλά, εντάξει, μην υπερβάλλεις. Υπερβάλλεις τώρα. Εντάξει, δεν υπερβάλλω. Ωραία, να σε κάνω μια ερώτηση, Γιώργο, να μιλάμε ένας-ένας. Mm. Έτσι. Να σε κάνω μια ερώτηση. Εκτός από τον γκολ που έκανε ο Γκαρσία και μια assist που έδωσε, τι άλλο έκανε στο Άρης Πάουκ? Εγώ δεν λέω μόνο για αυτό το παιχνίδι, εγώ λέω για τη γενικότερη παρουσία. Ναι, ωραία, γενικότερη παρουσία. Σε άλλο, πες μου άλλα δύο μάτς που τον είδες να είναι, να πούμε, όλα τα μάτς. Ο πρώτος σε όλα τα μάτς. Καταρχήν, κοίταξε, δεν χρειάζεται να βλέπεις και πολλά-πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ πολύ τον Άρη. Γκαρντάσιμου είναι ένα πολύ καλό παιχτάκι, από ό,τι δείχνει, αλλά μην υπερβάλλουμε.
Είναι εντάξει, λίγο υπερβολικό. Δεν είναι θέμα, υπερβολή, ρε Τάσο. Ναι, δηλαδή αυτό που παίζει από δεξιά, από δεξιά μπροστά του Ολυμπιακού, πώς το λένε, το Πορτογάλο, ρε. Ποντέσε. Ποντέσε. Καμία σχέση. Δέκα κλάσει ανώτερο του Άρη. Λάθος κάνεις. Άκουσε με. Λάθος κάνεις. Ο Ποντέσε, φιλαράκι, είναι δύο κλάσει πάνω από τον Γκαρσία. Ωραία, πάρτε τον Ποντέσε. Απλά δεν έχει πολύ καλό τελείωμα όπως ο Γκαρσία. Να ξέρει. Δηλαδή στο ένα εναντίον ενό. Αυτό δεν είναι που μετράει τελικά, ρε Τάσο. Όχι. Αυτό δεν είναι που δεν μετράει τελικά. Γιατί αν μετρούσε αυτό, ο Γκαρσία θα έπαιζε φόρ. Δεν θα είχε στο UNESCO. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας αφήσω τα περί Άρη Πάοκ. Αυτό το παιχνίδι είναι στο παρελθόν, τελείωσε. Εγώ αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι, Τάσο, ότι η ΠΑΕ Πάοκ και εμείς γενικά όλοι μας θα πρέπει από εδώ και πέρα, ειδικά στο παιχνίδι του Ατρομήτου, να έχουμε όχι τα μάτια μας 14. Ωραία, Καρντάση, τι πάσα μου δίνεις. Ήδη ετοιμάζουν προβοκάτσια απίστευτη. Ωραία. Τι λέγεται στα φόρουμ μεταξύ των αεκτζίδων. Γιώργη, άκουσέ με. Άκουσέ με. Ήθελα να το πω, το είχα σημειώσει και το ξέχασα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι δύο οι περιπτώσεις. Ή ο Ιβάν Σαββίδης δίνει εντολή, δεν παίρνει εισιτήρια. Δεν παίρνει εισιτήρια. Πα και παίζει, παιδί μου, μέσα στο Περιστέρι. Δεν παίρνω ή δεν θέλω. Δεν είναι δικαίωμά μου, δεν είναι. Δεν παίρνω. Ένα το κρατούμενο. Ή δεύτερο, αν δεν θέλει να κακοκαρδίσει τους φίλους του ΠΑΟΚ, πόσο θα πάρεις, 700, 800, 500 εισιτήρια. Όλα ονομαστικά, άμπκα, αφημί, πρόσεξε με, να ολοκληρώσω. Και θα έρθουν τα εισιτήρια στους συνδέσμους της Θεσσαλονίκης και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Φίλου ΠΑΟΚ Αθηνών. Μόνο έτσι θα πας. Και πάλι. Όσοι θα πάνε, αν γίνει αυτό, όσοι θα πάνε στο γήπεδο, να κοιτάνε λίγο το διπλανό τους, τον έχουμε δει στα χιλιόμετρα που κάναμε, τον έχουμε δει σε κανένα πούλμαν, σε κανένα συλλαλητήριο ήρθε αυτός. Κάντε και μια ερώτηση, πόσα κύπελα έχει ρε ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, πόσα από τα αθλήματα. Και άμα δεις ότι δεν αντιδράει, ότι δεν αυτές το ξέρεις, είναι εύκολες ερωτήσεις. Ότι δεν απαντάει, ότι δεν απαντάει. Κοίταξε τον παίρνει και πας λίγο να φας ένα ρόξ λίγο έτσι γύρω στο κηλικείο. Κατάλαβες, όχι στην κερκίδα, στο κηλικείο του κέρασε ένα ρόξ το παιδί. Όμορφα και ωραία. Δύο είναι λοιπόν οι λύσεις σε αυτό που λες επάνω, Γιώργο. Ή δεν παίρνεις εισιτήρια, όμορφα και ωραία, ή παίρνεις και τα πάντα είναι ονομαστικά, με αφημί και άμπκα, για να ξέρουμε ποιος μπήκε και ποιος δεν μπήκε, για να ξέρουμε πού θα αποδώσουμε ευθύνες και πού δεν θα αποδώσουμε. Και τα πάντα, όλα τα εισιτήρια πάνε στους συνδέσμους της Θεσσαλονίκης και στον Πανελλήνιο Αθηνών. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Συμφωνώ με το πρώτο σκέλος, ότι εγώ δεν θέλω να πάρουμε εισιτήρια μέσα στον Ατρόμητο. Okay. Αν πάρεις όμως, δεν συμφωνείς στο δεύτερο, να γίνει έτσι. Θα είναι, γιατί θα είναι να λάθος να πάρεις εισιτήρια. Έχει τεράστια διαφορά, παρακαλώ, έχει τεράστια διαφορά να πάνε τα εισιτήρια όπως το προτείνω εγώ, απευθείας στους συνδέσμους, από το να διατεθούν στα εκδοτήρια στο Περιστέρι. Καταλαβαίνετε όλοι τι λέω. Εντάξει, υπάρχει διαφορά. Διασφαλίζεις. Το ποιος θα πάει και το ποιος δεν θα πάει. Και να σου πω και κάτι. Άμα είναι 700 κομμάτια μέσα από τους γνωστούς, ας πάνε και 5-10 να κάνουν προβοκάτσια. Καταλαβαίνεις. Και να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ναι. Και πες ότι έρχονται 200-300 μαζεμένοι της ΑΕΚ και κάνουν επίτηδες επεισόδια μαζί μας έξω από το γήπεδο. Ποιος θα την πληρώσει την ευθελική. Σε αυτό πάμε στο πρώτο σκέλος, δεν παίρνει εισιτήρια. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Δεν παίρνει εισιτήρια και έχει σύζυγο το κεφάλι σου. Αλλά πώς θα επιτρέψει η αστυνομία να έρθει 300 άτομα στο Περιστέρι? Κοίταξε, άμα είμαστε στη δεκαετία του 80 που είχαμε απλώς ένα ραδιόφωνο και ακούγαμε το παιχνίδι, να το καταλάβω. Από τη στιγμή που υπάρχουν τηλεοράσεις, δεν χρειάζεται να βάλουμε ούτε το 5% του κινδύνου που έχουμε να το μεγιστοποιήσουμε. Να μην πάρουμε εισιτήρια. Ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια μέσα στην Αθήνα από εδώ και πέρα. Εντάξει, Γιώργο. Δεν χρειάζεται. Το είπα, είναι το πρώτο σκέλος, υπάρχει και το δεύτερο, για να μην κακοκαρδίσουν τους φίλους τώρα. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω, παιδιά. Γεια σου, ρε Γιώργα. Καλό σου βράδυ. Είσαι ωραίος, ρε Γιώργη. Να σε ακούω. Καλό βράδυ. Να είστε καλό. Γεια σου, Καρδάση μου. Γεια σου. Τον. Πες μου. Νομίζω. Να πάμε στο. Όχι, πες. Νομίζω πως εφόσον ο ΠΑΟΚ έχει καεί από αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι πρέπει να το πάει πολύ πιο safe. Σε πιο safe επιλογή και να μην το ρισκάρει. Μπορεί να χαλαστούν αρκετοί ΠΑΟΚτσίδες, αλλά εγώ με τις άποψεις να μην πάρει πουθενά εκτός έδρας εισιτήρια και να το πάει έτσι το πράγμα. Γιατί όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά και γιατί είναι περίεργοι καιροί και γενικότερα ακούγονται και γράφονται διάφορα, νομίζω ότι όλοι θα είμαστε ψηλιασμένοι και νομίζω έτσι
θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Εντάξει, θα έρχεται ο άλλο όμω και σου λέει: Ρεκαρτά, εγώ θέλω να πάω να δω τον Πανελλήνιο να πούμε τον ΠΑΟΚ. Είμαι οργανωμένο στον Πανελλήνιο, κρατάω θερμοπύλε, βαστάω σημαία εδώ πέρα κάτω υπό αντίξωε ηθίκε. Έρχονται που την πέφτουν, με κάψανε το σύνδεσμο πριν πολλά χρόνια, μου τον καθαρίσα σαν αυγό, τον έξανα έκανα, σήκωσα ανάστημα. Βρίσκομαι μέσα και ζω ανάμεσα σε αυτού. Κρατάω να πούμε ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ, γιατί να μην πάω σε αυτό το μάτ. Και αυτό είναι σωστό όμως. Και αυτό θα έχει δίκιο. Γιατί περιμένει να δει τον ΠΑΟΚ με το Γαύρο, με το Χανούμι, με το Βάζελο, με τη Νέα Σμύρνη και εκεί που είναι να πάμε. Λοιπόν. Στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι. Δίκιο έχει και αυτό. Απλώ σου λέω. 23, 10, 287 και 38. Ο σκοπός είναι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, το Στελάρα, πρώτα απ' όλα. Έτσι ο Τέο είναι. Ο Τέο. Από τη Γερμανία. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Για μένα, παιδιά, δεν παίρνει εισιτήρια πουθενά. Όσοι επικρατούν, θα χαρούν πολύ όταν θα πάρουμε την κούπα, οπότε θα το εξαλείψουμε. Και όσο για τον Πανελλήνιο το σύνδεσμο, μόλις πάρεις την κούπα, φιλαράκι, κανονίζεις μια tour εκεί πέρα στην Αθήνα, να γουστάρουν κιόλας όλοι. Τους πας όλους τους παίκτες με την κούπα στον Πανελλήνιο μέσα, βγάζουν και τις φωτογραφίες και κάνεις κι άλλα τόσα παουτσάκια. Και τέλος. Αφού πάνε στο πάρουν αλήθεια το πρωτάθλημα τώρα και από πίσω και την έχεις ψηλιαστεί, αυτά τα μέτρα πρέπει να τα πάρεις. Και αφού έχεις καεί το χιλόφυλλο και το γιαούρτι τώρα που λένε. Ακριβώς, τέρμα παιδιά. Τώρα έχουμε κάνει, τώρα από εδώ και πέρα δεν βλέπω και που μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή το βλέπετε όλοι ότι έχουμε περάσει το ντέρμπι αλόβητη και αρχίζουμε και παίζουμε μπάλα και θα βγάλουμε μάτια σε λίγο καιρό. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα περιμένουμε να πάμε να βάλουν δύο κάδους φωτιά απ' έξω να το παρουσιάσουν σαν τρομοκρατική επίθεση και να μας κόψουν 10 βαθμούς. Όχι ρε παιδιά. Πάμε το πρωτάθλημα. Τώρα στα ίσια, παοξίδικα και παλικαρίθια. Τέρμα. Δεν έχει εισιτήρια, δεν έχει πουθενά. Για να μπορέσουμε να τελειώσουμε από τον πρώτο γύρο, να πάρουμε τη διαφορά ασφαλείας. Θοδωρέ, όλα αυτά που είναι θεωρητικά. Ο όρος. Επέτρεψε μου. Ο όρος επιστήμονες, κόκκινοι, και τώρα πέρσι γίνανε κίτρινοι, παλαιότερα ήταν πράσινοι, δεν βγήκε τυχαία. Έχει οι άνθρωποι δίκιο, ναι. Έχουν κάνει διατριβή στο είδος. Διατριβή στο είδος. Έχουν σπουδάσει το είδος. Είδες πέρσι τι σε κάνανε. Σε κλέψαν ένα μάτς. Το δώσανε στον κόκκινο δώρο μέσω δικαστηρίου. Ο Αρετόπουλος πήγε και έκανε συμπληρωματική δήλωση. Μισή ώρα πριν καταθέσει την νομική υπηρεσία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το δέχτηκαν και πουλήσανε και τσαμπουκά στους νομικούς εκπρόσωπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τους είπαν έχετε 10 λεπτά να προετοιμαστείτε. Καταλαβαίνεις, αγόρι μου, ο Αρετόπουλος, ο συνδεσμίτης του Ολυμπιακού που έκανε εκδρομές σαν συνδεσμίτης του Ολυμπιακού, το βάλανε να σφυρίξει. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα. Το μάτς δεν έγινε ποτέ, το πήρε στα χαρτιά ο Ολυμπιακός. Σήμερα, και στο καπάκι. Sorry, διακόπτω. Σήμερα καταδικάστηκε, το διάβασα. Ναι. Το παιδί που πέταξε το ρολό έφαγε. Ένα χρόνο με διετή αναστολή. Έτσι. Με τριετή, ναι. Άρα κάτι έγινε. Και καπάκι σου βάζουν τον Γκομίνη, σου στέλνουν αυτό το καμικάζι μαζί με τον Ποντίκι και σε τεινάζει το πρωτάθλημα στον αέρα, ρε φίλε. Δηλαδή στο καπάκι έπαιζε δύο ντέρμπι, δηλαδή που ήταν να σηκώσει την κούπα, σου στέλνουν δύο καμικάζι Αρετόπουλο, συνδεσμίτη Ολυμπιακού. Και Κομίνη, ξέρουμε που είναι ταγμένος, γι' αυτό δεν τον έπληξε κανένας με το κασκόλ. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν πήγε να καταθέσει παρά τις επανελειμμένες κλήσεις από το δικαστήριο. Δεν πήγε ποτέ να καταθέσει ο Κομίνης. Ο τρομοκρατημένος Κομίνης που περίμενε και παιδί γερό να είναι το παιδάκι του, με υγεία και να είναι τυχερό και να το φυλάει ο Θεός πάντα. Έτσι. Έκλεψε ένα πρωτάθλημα, τίναξε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα στον αέρα και κανείς δεν μιλάει. Και αυτός ο διαιτητής ο Κομίνης φέτος. Από τις 7 αγωνιστικές έχει σφίξει στις 6 και έχει κλέψει μια πεναλτάρα από τον Άρη. Είναι πεναλτάρα πέρα από την καζούρα και τη χαζομάρα που λέμε. Είναι πέναλτι, ρε φίλε. Γιατί αν το μας το έκανε σε εμάς, θα κλαίγαμε να πούμε κάνα 2 χρόνια. Όπως λέμε του Άρντα είναι αυστηρό που σφυρίζει, του Κομίνη στο Μπανιόν είναι πεναλτάρα. Όπως λέμε του Άρντα είναι αυστηρό και το άλλο δεν υπάρχει που λέει UEFA. Ναι, που λέει UEFA, εντάξει, είπαμε, γι' αυτό το συζητήσαμε, είπαμε. Άμα αυτό που δεν υπάρχει, όπως λέει UEFA, άρα δέχεστε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, έκανε το double και δεν ήταν, έκανε ένα goal offside. Πάντως, Στάσο, φέτος με τον Ολυμπιακό, sorry, Θόδωρε, να πω κάτι, φέτος με τον Ολυμπιακό πιστεύω όχι ρολό. Και κανένα Σολομόνα πετάξει και τέτοιο να τον πετύχει. Ποιος είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού? Ο Μάρτες. Και αν τον πετύχει στο Δόξα Πατρί, πιστεύω δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι πιστεύω φέτος. Μα φέτος όταν θα έρθει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Όχι. Θα έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας καμιά 12 βαθμούς διαφορά. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι θα συνεχιστεί. Δηλαδή δεν θα πάθει τίποτα ο τέτοιος του Ολυμπιακού. Θα το δεχτεί το
ξέρω εγώ, το Σολομό στο κεφάλι και θα σηκωθεί. Βλέπω να λυπωθεί μάνα από κανένα καπνογόνο και να το παίζουν ότι έχουμε αναπνευστικά προβλήματα και να φεύγουν όλη η ομάδα. Εντάξει, αυτά ο Ήβης το είχε πει. Αυτή είναι η ικανή να του έρθει και περίοδο, ρε φίλε. Ναι. Να ξέρεις. Να σου πω τώρα το άλλο που έχω αντιμετωπίσει, που βλέπω, βλέπω ένα κλίμα τώρα εδώ από κάτι θουβού και ιστορίες. Τι κλίμα, Μπέλη. Πρόσεξε τώρα, παρουσιάζουν τον Άρη, λένε πρέπει να χάσει ο Άρης από τον Ολυμπιακό, γιατί λένε δίνει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή, πού το διάβασα αυτό. Να χάσει από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ολυμπιακός κατά... Ολυμπιακός δηλαδή, και να κερδίσει. Δηλαδή, απαγορεύεται ο Άρης να κερδίσει. Πρόσεξε τώρα πώς το έχουν περάσει. Αυτό τι θόβου, δεν το κατάλαβα. Και ο Αργιανός να θελήσει να χάσει από τον Ολυμπιακό για να μην πάρει λίγο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Ποιος να λέει αυτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είπες κάτι θούβου, ποιον εννοούσε. Τώρα σοβαρά δεν κατάλαβα. Ραπτόπουλο. Α, το Ραπτόπουλο. Ναι, θούβου, ναι. Εκεί, και κοίταξε, έχει τις εκπομπές του Άρτα, ας πούμε, εκεί που βγαίνει με τον Μπάρμπα εκεί τον... Με τον Χατζηλικάκια τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω. Κοίτα, αν απειλείται ο ΠΑΟΚ, τώρα, άμα θέλει την άποψη ενός που δεν θέλει φυσικά να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Αν απειλείται ο ΠΑΟΚ είναι από την ΑΕΚ. Μόνο πιστεύω 10-15% δεν νομίζω περισσότερο. Η ΑΕΚ Ζάχου να το θυμάστε στο δεύτερο γύρο. Το επιμένεις εσύ. Επιμένεις. Ναι. Από τον κυριαρχικό άξονα έπειτα. Χάνει τον. Το Σιμόες. Πρόσεξε από το Σιμόες να σου πω τώρα. Γιατί ρε. Γιατί το χάνει. Το Σιμόες φίλε και είναι το 1/4 του πρωταθλήματος. Τι έκανε ο Σιμόες. Νόμιζα μεταγραφή. Κρέμασε, ρε παιδιά. Κρέμασε. Είναι σαν Λάντα με 27.270.000 χιλιόμετρα. Δεν πάει να του πάρει πρώτα απ' όλα. Θόδωρε, ξέρεις πόσα πει ρωτήρες χθες. Μ' ακούτε, ρε. Ξέρεις πόσα πει ρωτήρες χθες. Τις πράξεις. Μ' ακούτε ή μιλάς. Εσύ ακούς, δε Παξιμάδη. Πόσα αισθητή έχει. Ξέρεις πόσα πήρε, ξέρεις πόσα πει ρωτήρες χθες. Πόσα πήρε, πες τώρα, δεν ξέρουμε. Ξέρεις. Έλα. Δεν ακούει. 850.000 πήρε ο Τίγρης χθες. Λάθος κάνεις, δεν πήρε τίποτα. Μόνο η νίκη και η ισοπαλία παίρνει στο Champions League. Τις πράξεις λέω ρε Παξιμάδη, τα εισιτήρια. 56.000 εισιτήρια. Και τι 56.000 πήρε 800 μόνο. Παραπάνω πρέπει να πήρε 850. 15 ευρώ έχει το εισιτήριο. 10. 15. Με 55.000 άμα το κάνεις με 15 τόσο βγαίνει. Έλα. Διαβάσατε σήμερα για τον Λίνεν. Ο Λίνεν λέει ζητάει δεδουλευμένα από την ΑΕΚ από το Μελισανίδη. Δηλαδή όταν το είδα αυτό λέω εδώ Μελισανίδης φυλάει σκοπιά έξω από την ποντικότρυπα για να μην βάλει τυρί για να πιάσει τον ποντικό. Άλλη πάει είναι. Θοδωρή Ζαγοράκη, ολοκλήρωσε σε παρακαλώ. Μην το βρεις το παιδί. Ζαγοράκη τον είπε, τι τον βρίζει. Θοδωρή Καρυπίδη να τον πω. Θοδωρή Καρυπίδη. Τον αρχηγό της Εθνικής, ο Βρυσιά, όχι. Σαν ποδοσφαιριστή να εκτιμώ, σαν παράγοντα, όχι. Έλα, αφήστε τώρα τους Θοδωρίδες, γιατί... πρόσεξε εκεί, μη σε χαλάσουν αυτοί, καλά είσαι μακριά τους, έτσι. Κοντά τους είμαι, δίπλα τους είμαι, πλάκα με κάνει. Τι να το χαλάσουμε, τι είμαστε, ίσα ίσα. Ο χαλασμένος δεν χαλάει, ρε παραπάνω. Εγώ το Στέλιο πραγματικά τον συμπάθω, είναι πολύ καλό παιδί. Δεν γίνεται να μην δεν το συμπαθεί. Πραγματικά, αυτό είναι δίπλα μου. Ο άντρας που θέλουμε όλοι για γαμπρό για τις κόρες μας. Έτσι, άντρα, καλά, εγώ δεν έχω κόρη. Ναι, αλλά πού ανδρώθηκε ραδιοφωνικά, δίπλα σε ποιον. Άκουσε με, εγώ δεν έχω κόρη. Δεν είμαι παντρεμένος να έχω κόρη για να το βλέπω έτσι όπως λες το ζήτημα. Διακρίνω ένα πολύ. Το λέω ανεπιφύλακτα. Ναι, διακρίνω ένα πολύ έτσι προσγειωμένο παιδί. Να απαντηθεί το ερώτημα του Τρέγια όμως. Που ξαναρώτα. Πού ανδρώθηκε ραδιοφωνικά. Έτσι. Ένα χρόνο στι πρόμορφε πτήσει, γι' αυτό απέκτησε και ήθος του παιδί. Ναι. Δεν είχε ήθος και το απέκτησε μαζί σου. Είχε, αλλά καλλιεργήθηκε. Είχε, αλλά καλλιεργήθηκε. Διονύστηκε. Ναι. Πώς γράψουν, δεν ξέρω τι λέει. Δεν την ξέρω. Πώς φαίνεται. Σαν πελόκι που δεν έχει αυτή τη λέξη. Κλείσε με αυτό, Θόδωρα. Ζάχο, δεν σε τρελάνει. Ζάχο, αυτό. Ακούτε, παιδιά, για το Εσκομπάρ. Όποτε τα ακούω, ρε παιδιά, νομίζω ότι έχετε χορηγό το Μαρινάκι. Το έχω πει και στο τέτοιο. Τι πράγμα είσαι. Φύγε από εδώ, ρε παιδιά. Πού να τον πηγαίναμε και στο Εσκομπάρ. Στήρτονα, κλείστονα. Θα το ακούει τελευταίο. Τελευταίο θα το ακούει. Αυτό εδώ ο άνθρωπο τώρα που μιλήσει για το Εσκομπάρ κερνούσε του φρίτζιδε. Τους θαυμαστές της Μέρκελ και του Σόιμπλε. Αφού στη Γερμανία είναι. Σε κάθε γκολ που έβαζε ο ΠΑΟΚ, έχετε 18 εστιατόρια εκεί. Πακέτο μαρούλι τρελό. Ο Θόδωρας. Ο Θόδωρας, 18 εστιατόρια και τα πούλησε. Είχε 18 εστιατόρια. Αγόρι μου επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος. Σοβαρά μιλά. Ένα βήμα κάτω του Σαββίδη, εγώ στο λέω. Καλά, Θόδωρε. Δεν μα τα πει. Θα πω εγώ στο διάλειμμα. Θόδωρε. Λοιπόν, κερνούσε σε κάθε γκολ, όχι σε κάθε αγώνα, σε κάθε γκολ που έβαζε ο ΠΑΟΚ στου φρίτζιδε.
σουρουμενάκιδες, τα ρομποτάκια. Σφινάκι, μπύρες. Τους σκερνούς σε ούζα. Πιείτε βόδια. Πίνα οι φρύτητες με την άσπρη κάλτσα και το ναι. Σανδάλι. Το πέδιλο. Έκανε τουλάχιστον 4.500 παοξάκια στην πόλη που είναι. Κατάλαβα. Ναι, τρελός. Κανονικός τρελός. Αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ναι. Πάμε στους υποστηρικτές. Πάμε και να την κάνουμε. Την κάνουμε σιγά, λοιπόν, σιγά. Να πούμε ότι για ένα βράδυ ακόμη μαζί μας ήταν η Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα. Ωραία. Με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Περισσότερες πληροφορίες στο skies.gr και στο 23 920 21 100. Κύριε Τρέγια, μας, λοιπόν, μας πείτε κάτι. Να δώσουμε δύο τελικά για το Champions League. Club Brugge Μονακό 1-1 από ημίχρονο χ και Eindhoven Tottenham 2-2 1-1 το ημίχρονο. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν και το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού και πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσες σαλάτες και συνοδευτικά. Το ψητοπολείο Πορκίτο το βρίσκουμε στην Καραρολή και Δημητρίου 52, στην πρώην διοικητηρίου, εδώ στο κέντρο της πόλης. Δελιβεριά, τηλέφωνο δηλαδή για τις παραγγελίες σας, στο 23-15-20-555. Όλα τα εδέσματα είναι υπέροχα, είναι special, τα δοκιμάσαμε. Και μας τρέχανε τα σάλια. Και ήταν καλύτερα από σεξ, κυρίες και κύριοι. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και από το App Store και πάρτε έκπτωση 10% Φορέλος. Από το ψητοπολείο Πορκίτο σε κάθε παραγγελία σας. Και φυσικά, ο βασικός υποστηρικτής της εκπομπής μας, το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, τηλέφωνο 23 11 208 301, επαναλαμβάνω, 23 11 208 301 για τα ρεζερβές σας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί είναι το Escobar. Για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Έτσι ακριβώς. Να αύριο θα είμαι εκεί πέρα, να το πω. Σήμερα δεν μπορώ. Αλήθεια λέω, άκουσα αυτό. Να ευχαριστήσουμε για άλλο ένα βράδυ και το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων και Διανομή Πετρελαίου, τον Γιάννη Θεόπουλο, στη ΣΥΚΕ, στην Ανδρέα Παπανδρέου. Το φίλο μας τον Άκη με την οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια στο Ρετζίκι, το μεζεδοπολείο, το υπέροχο μεζεδοπολείο, τον Μπακάλικο στην Οροκάζ το 133, τον αδερφό Γεώργιο με το υπέροχο επιτελείο του κάθε Παρασκευή και Σάββατο ζωντανή λαϊκή ορχήστρα, την ψάρο ταβέρνα Πορφύρα, την Κυραμέρη με τα υπέροχα ολόφρεσκα ψάρια της και εκεί κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Επιδαύρου 30 στην κάτω Τούμπα δίπλα στο Νικεδένιο, μοναδικές γεύσεις και ολόφρεσκα ψάρια και κρεατικά της ώρας. Το γυράδικο το μοναδικό, τον αδερφό μου τον Ανέστη, ο οποίος είναι υποστηρικτής εδώ της εκπομπής πάρα πολλά χρόνια, και όλους τους υπόλοιπους φίλους, καθώς και το όνειρο live strip show, τον αδερφό Εμμανουήλ, ο οποίος αξίζει να τον κάνετε μια επίσκεψη εκεί στην Κολέτη, απέναντι από τον παλιό ΟΠΑΠ, για να κάνετε τα δικά σας οφθαλμόλουτρα, να πιείτε τα ποτάκια σας και να απολαύσετε τα υπέροχα κορίτσια από το Όνειρο Live Strip Show, που έχει μόνο 10 ευρώ είσοδο, έχει το ποτάκι σας και με άλλα 10 ευρουλάκια έχετε άλλα 2 πριβέ μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει κατασκευάσει ο αδερφός Εμμανουήλ. Αποκλειστικά και μόνο για εσάς θα σε πάω μια μέρα ζαχού. Θα πάμε, δεν μπορεί να μην. Θα τα πάμε. Για να περάσεις καλά, να διασκεδάσεις, να πάρεις λίγο τα επάνω σου, ναι. Γιατί μετά την ήττα που έχεις από ναι, μέσα στο Παρελάου χρειάζεσαι μια ψυχολογική ένεση. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο λόγω του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με το ευρωπαϊκό παιχνιδιού δεν θα έχουμε εκπομπή. Παρασκευή ξανά. Δεν την κλειτώσαμε την Παρασκευή τελικά, δύσκολα. Παρασκευή. Έτσι τα μούτρα σου. Αφού εσύ. Λοιπόν, Παρασκευή. Εγώ τα λέω. Δεν τα λες εσύ. Ποτέ. Λοιπόν, Παρασκευή ξανά. Σώμα. Πρώτα ο Θεός, 10 η ώρα είναι το ραντεβού μας την Παρασκευή για μία ακόμη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, την ακρόση και τον φίλο μας τον Στέλιο. Εγώ σε ευχαριστώ. Τι ευχαριστώ. Με καλέσατε. Δεν σε καλέσαμε με το ζόρι. Εδώ ο Στέλιος γιατί τον έδωσε μια συνέντευξη για το site που έχει, ανέφερε το site, σε παρακαλώ. Εντάξει, ναι, εντάξει. Το www.paukday.gr.
Πες το άλλη μια φορά, σιγά σιγά το καταλαβαίνω. www.paukday.gr. Εκεί έχει δώσει συνέντευξη ο μεγάλος Τρέγια σήμερα. Ο Τρέγια έδωσε συνέντευξη στο Pauk Day. Να δώσω κι εγώ μια στήλη, εσύ. Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω. Γιατί με ρωτάς για τώρα. Θα κάνω θέμα για την εκπομπή όλο αυτό το οποίο έζησα. Να κάνει, βέβαια. Μπορείτε να μπαίνετε ανα πάσα τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί ενημερώνετε κάθε μέρα, έτσι. Κάθε μέρα ενημερώνεται. Έχει ροή. Συνεχή ροή δεσμό. Λοιπόν, okay, ακολουθούν. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τις τηλεφωνικές γραμμές, για τα μηνύματά σας. Έτσι, για τη συμμετοχή. Θα τα πούμε την Παρασκευή πάλι 10 με 12 εδώ, με Ράδιο Μαρμίτα, με Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια. Ακολουθούν τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο, το Αριανάκι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και το Παοξάκι μας, ο Νίκος ο Μοσχοβίτης, με την υπέροχη εκπομπή τους, η οποία ονομάζεται Μπάλαντερ. Γεμίστε το ποτήρι σας με το ποτό της προτίμησής σας. Ανοίξτε καμιά μπυράκλα παγωμένη. Παραγγείλτε και πίτσες, εσείς που είστε και μαθημένοι, δεν λέω ποιοι είστε. Και απολαύστε Νίκο Μοσχοβίτη, Νίκο Παπαδόπουλο, εκπομπή Μπαλαντέρ. Και στο καπάκι έχω Ζαγόρα. Με τη ζούγκλα του, με την παρέα του, ο οποίος φίλος Γιώργος Ζαγόρας, φέτος προς το κίτρινο. Μου φαίνεται ότι γέρνει. Και αυτό σε πειράζει, ρε Τρέγια. Προς και το κίτρινο μου φαίνεται ότι γέρνει. Καλό βράδυ σε όλους. Ο Ταρζάν του Λίμπερο και της ζούγκλας. Από Τάσο Τρέγια, από Ζάκο Ντρούλινγκ, από Στέλιο Παντονίου, από Ιωάννη Ζάτσι, από Ράδιο Μαρμίτα, από το Λίμπερό μας, που μπαίνετε και εσείς στη φάση να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης Auf Wiedersehen.